Μίτσος Τσιπίρου ο τέταρτος. Πάμε πάλι στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Με πρόλαβες Γιάννη, για Πρίτα και Λαμπριάκο ήθελα να πω, ειδικά για τον Σταύρο Λαμπριάκο, ο οποίος είναι μια εμβληματική φιγούρα και για τις δύο ομάδες με πολλά χρόνια παρουσίας και στις δύο παρακολουθεί το μάτς από την Κερκίδα. Δεν μου λες, επειδή εδώ η γωνία που έχει παραχωρήσει φέτος ο Άρης για φιλοξενούμενους οπαδούς από το μέρος που είμαι, να μου επιτρέψει την έκφραση, είναι τυφλή, δεν μπορώ να τη δω δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν οπαδοί της κοντά εδώ? Όχι, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Έλα. Εμφανίστηκαν κάποιοι οπαδοί της Ξάνθης πριν από λίγη ώρα, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν τους βλέπω οργανωμένα στην Κερκίδα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα για το αν αναλαμβάνει η Ξάνθη την Κερκίδα ή όχι την Κερκίδα, που συνήθως τοποθετούνται οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Αλλά χωρίς περαιτέρω εξέλιξη, γεγονός είναι ότι δεν ξέρω αν είναι μεμονωμένα στο γήπεδο. Πάντως οργανωμένα οπαδούς της Ξάνθης δεν βλέπω. Και επίσης να πούμε για τον Τριτσόνι ότι είναι σημαντικό το παιχνίδι, δεδομένου ότι συμπεριλήφθηκε τελευταία στιγμή στους πίνακες που έστειλε η ΕΠΟ στην UEFA για τους διεθνείς διαιτητές. Και ο Τριτσόνης κυριολεκτικά τελευταία στιγμή ήταν ίσως η έκπληξη, μπήκε σε αυτόν τον πίνακα. Ίσως λόγω της εξόδου του Ντάκου. Και του Κύρκου. Βεβαίως, του Κύρκου, σωστό. Κυρίως του Κύρκου, έχεις δίκιο. Του Κύρκου. Με σειρά προτεραιότητας. Τα λέγαμε και στην αρχή, ο Άρης από την ήττα στο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Παναθηναϊκό, με την κρίνια τη φάση του 91ου λεπτού που ζήτησε το σπρόξιμο του Σαριέκη στον Κάμπορα, το πέναλτι που φάνηκε να είναι ανατροπή, φάνηκε να είναι πέναλτι, δεν δόθηκε από το διαιτητή, έχασε με 2-1 η πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα και προσέξτε, η πρώτη φορά που είχε βρεθεί σε αγώνα φετινό πίσω στο σκορ, γιατί και στο ισόπαλο 2-2 με τον Ηρακλή δύο φορές προηγήθηκε μετά ισάριθμα γκολ του Κάμπορα. Και έναρξη του αγώνα με τον Άρη να ξεκινά, τον Άρη να κάνει τη σέντρα. Το Νέτο να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ασούτη που αλλάζει με τον Ρονάλντο Κιάρο. Και αυτό στον Νταρίο Φερνάντες. Γνωστότερο βέβαια από την θητεία του από το 2005 στο 2008 στο Πανιόνιο. 70 μάτς είχε παίξει τότε συνολικά με 7 γκολ. Σε μια σύνθεση που επαναλαμβάνω έχει τον Πίντο Ντε Σόουζα Φλάβιο που κυρίως παίζει στην πτέρυγα. Και ως μπακ και ως χαφ να αγωνίζεται σαν αμυντικός μέσα σήμερα. Ο Πόη είναι αυτός που κλέβει. Το πέταγμά του για το Σουάνι μάχεται εκεί με δύο. Θέλει να σουτάρει να ευνηδιάσει, αλλά είναι πάνω στο Ρονάλντο Γιάρο. Ο Πόη. Αλλαγή γρήγορη από τους φιλοξενούμενους της μπάλας. Προσπάθησαν να βρουν ανοιχτή την άμυνα του Άρη, αλλά δεν τα κατάφεραν. Εδώ γίνεται η σέντρα κατευθείαν στην αγκαλιά από τον Ταϊντέρ, στην αγκαλιά του Σουφάκη. Εδώ είναι ο Ταϊντέρ. Ξάνθη που παίζει με μια εμφάνιση με χρώμα που θυμίζει τη Φιωρεντίνα. Που όμως δημιουργεί και ένα μικρό προβληματάκι σε εμάς. Τα νούμερα, τα χρυσαφή νούμερα που έχει βάλει δεν πολύ φαίνονται καλά, αλλά εντάξει, είναι γνωστές φιγούρες όπως οι άλλοι. Ταϊντέρ. Θα ψάξει, θα επιχειρήσει να βρει το κινητά, να είναι πολύ δυνατή παλιά. Ο Σιφάκης στα όρια της περιοχής του. Μαζεύει την μπάλα. Ταϊντέρ που έχει πολύ γερά πόδια. Σουτάρει από μεγάλη απόσταση. Ανεβαίνει ο Κάλβο. Πολύ ωραία κίνηση, πολύ όμορφη επιτόπια δίπλα στο Τζάκι και πέρασμα στο Νέτο. Βραζιλιάνο σέντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Άρη. Πρώτη του με τον Κόκε που φεύγει στην τροχιά της μπάλας. Κεφαλιά Ψαράκι. Είναι στην κανονική του θέση ο Ξπούρνη, καλύπτει τη γωνία, αλλά δεν ξέρω αν πήγαινε μέσα πόσο θα τη δρούσε. Μόλις πατήσαμε στο τρίτο λεπτό. Ο Νέτο. Η σέντρα βλέπετε, πολύ ωραία σέντρα, κεφαλιά του Κόκε. Τη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να στρίψει την μπάλα. Ο Νέτο που θα τον δούμε να το κάνει πολλές φορές αυτό, είναι από τα κλασικότερα fullback όπως λέμε στο πρωτάθλημα, που παίρνουν το χώρο και δοκιμάζουν την πλαγιοκόπηση αντίπαλης άμυνας. Κάτι που με τον συμπατριώτη του το δουλεύει βέβαια πολύ ο Μαζίνιο. Η Ομάρ Μαζίνιο που αξίζει να πούμε για τον 43χρονο Βραζιλιάνο, τον 40 φορές διεθνή με την Σελεσάο, κάτοχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 94 αλλά και του Κοπα Αμέρικα του 89, ότι ξεκίνησε από τον Άρη την προπονητική του καριέρα πέρυσι το Γενάρη. Φερνάντες, κάτω την μπάλα για τον Αράνο. Το γέμισμά του εκεί όπου ο Σταθάκης υψώνεται και βγάζει με το κεφάλι. Δεν είναι προσεκτική μεταβίβαση με το κεφάλι του Φλάβιο. Ελέγχει ο Παπαδημητρίου, αρχηγός για τη Σκόντα. Νικητής στις μονομαχίες.
αμαχίες είναι ο Φερνάντες που παίρνει και το φάουλ. Το ξαναδείτε εδώ, γι' αυτό και για αυτή την αντικανονική προβολή γίνανε και οι συστάσεις στο Κιτάνα. Πολύ ωραία παλιά για τον Κάλβο. Συρτή μεταβίβαση, ο Βάλλας μακριά, άτσαλα κάπως. Μπάλα φεύγει πλάγια όπου. Κάλβο. Παιχνίδι που ξεκινάει με ρυθμό πάντως και από τους δύο. Επικίνδυνη σέντρα σουτ, κόρνερ από τον Παπαδημητρίου που βλέπετε εδώ να φωνάζει για τις δύο συνεχόμενες πλαγιοκοπήσεις από τη δεξιά πτέρυγα. Έδειξε χαρακτηριστικά ότι να γίνεται καμιά κόντρα. Πρώτο κόρνερ του Άρη. Με τον 27χρονο μπαλαδόρο Λεάντρο Γκρασιάν, τον Αργεντινό που αποκτήθηκε από την Μπόκα. Μακριά η μπάλα από το Βάλα, για τον οποίο μάλιστα οι άνθρωποι της Μπόκα στην μικρή, στη μίνι περιοδία της στην Ελλάδα, βασικά ήταν περιοδία στην Ευρώπη συνολικότερα, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εδώ που έπαιξαν και με τον Άρη και με την ΑΕΚ δύο φιλικά παιχνίδια, έλεγαν ότι είχε την ατυχία να πέσει πάνω στο Ρικέλμε και τον θεωρούν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Νέτο. Φερνάντες ο Φλάβιο. Ο Αράνο. Προσπαθεί ο Άρης με την μπάλα κάτω με γρήγορη καλή κυκλοφορία να ανοίξει την άμυνα της Ξάνθης. Λάθος του Γκρασιάνο. Ταϊτέρ. Ο Σουάνης που υποδέχεται θέλει να γυρίσει γρήγορα. Δεν είχε στηρίγμα. Τώρα ήρθε ο Ταϊτέρ κοντά του. Πόη. Δυνατό κοντράρισμα από τον Νέτο. Χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Κυνήγησε ο Τζάκη αλλά δεν μπορούσε να προλάβει. Ο Ταϊντέρ που παίρνει ηγετικό ρόλο μέχρι στιγμή στη μεσαία γραμμή στο παιχνίδι της Κόντα. Ο Ναμπίλ Ταϊντέρ. Κιμ Τζάκη. Ο Πόη κοφτή παλιά για τον Ταϊντέρ που θέλει να γυρίσει. Έβαλε σωστά το σώμα του Νασούτη και το απέσπασε. Ναι, το όχι πολύ μακριά. Αλλά από το ελλιπές κοντρόλ του Φλίσκα κερδίζει ο Άρης την ευκαιρία για επίθεση. Κάλβο. Πολύ ωραία αλλαγή για τον Φερνάντες που αναπτύσσεται από την αριστερή πλευρά. Πρόλαβε, κρατάει και το σκηπέδου, αλλά χάνει από τον Κιντάνα. Κιντάνα που είναι μαχητικός και ανασταλτικά, τον βλέπετε γυρίζει. Μαρκάρει και σαν δεξιό οπισθοφύλακας, ενίοτε, να το εδώ. Ο Βραχής όμως αλλά ιδιαίτερα δυνατός, με πολύ καλό χαμηλό αλλά πολύ καλό κέντρο βάρους. Έλεγχο καλό της μπάλας και ιδιαίτερα τεχνίτης. Τι έγκοχε στους Κιντάνα 31 ετών, που φυσιογνωμικά αλλά και λόγω ύψους και σουλουπιού, επιτρέψτε μου την έκφραση, θυμίζει τον Τέβες. Συμπατριώτη τον Αργεντινό. Ρονάλντο Γκιάρο για τον Αράνο. Ο Φλάβιο. Ο Κιντάνα πάλι που βγαίνει μακριά να μαζέψει την μπάλα. Πιεζόμενος από τον Αράνο. Πολύ ωραία αποφυγή. Εκεί όμως κλείνεται από δύο. Βρήκε στήριγμα στο Φλίσκα. Σουάνης πέρασε Ταϊτέρ. Πάλι ο Σουάνης, βγαίνει ο Ταϊντέρ από τη μία, ο Πόη από την άλλη. Ο Σουάνης, καταπληκτική παλιά για τον Πόη. Μεγάλη ευκαιρία, χάνεται διπλή μάλιστα για τη Σκόντα. Ο Ρονάλντο Γκιάρο παίρνει τη μπουκιά από το στόμα του Ταϊντέρ που είναι σε κενή εστία. Ανάτος εδώ. Αφού πρώτα ο Σιφάκης έχει πει όχι στον Πόη. Σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τέτα τέτοια του φιλοξενούμενου εδώ. Με πολύ ωραία εναλλαγή ανάμεσα στον Ταϊντέρ και το Σουάνη. Την κάθετη πάσα του Σουάνη, καταπληκτική πάσα τρύπα για τον Πόη. Ο Σιφάκης εξουτετερώνει αρχικά και προλαβαίνει ο Ρονάλντο Γκιάρο. Τον Ταϊντέρ προκαινεί σε εστία στο 8ο λεπτό. Το κόρνερ πέρασε μπάλα από 4 ποδοσφαιριστές. 2 και 2, 2 ζευγάρια από αυτούς μονομαχούσαν. Ο Φερνάντες που θέλει να βγει με δύναμη. Φάουλ που του κάνει ο Πόη. Σε κενή εστία, επαναλαμβάνω, τα Ιντέρ, αν δεν έπεφτε ο Ρονάλντο Γκιάρο, σωτήρια για την ομάδα του, δεν υπήρχε πιθανότητα να χαθεί το γκολ. Ο
Εδώ δείτε πάλι τον Πόη. Δεν μπορεί να νικήσει το Σιφάκι που πέφτει χαμηλά. Εδώ είναι η προβολή σωτηρίας του Άρη. Από τον Ρονάλντο Γκιάρο. Και είδατε ότι δέχτηκε τα συγχαρητήρια όλων των συμπαικτών του. Άλλαξαν οι ρόλοι εδώ. Με το center forward του Σουάνι να βγαίνει και να κάνει αυτό στην κάθε την παλιά στη συμπαίκτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ξάνθη από το ξεκίνημα ψάχνει στην κόντρα να χτυπήσει με τον Κιντάνα και τον Μπόι που κλείνουν στα πλευρά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα του Σουάνι για να τρυπήσουν από εκεί την άμυνα του Άρη, να την πλαγιοκοπήσουν. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφανό. Έλα, Παναγιώτη. Έντονες ήταν οι παρατηρήσεις του Μαζίνου στον Νέτο για την προηγούμενη φάση. Δεν φώναξε, γιατί έλειπε. Ναι, του φώναξε αρκετά ο Βραζιλιάνος τεχνητός. Τους είδε να αλλάζουν την μπάλα και πέρασε η κάθετη η παλιά τρύπα του Σουάνι χωρίς αντίδραση του Βραζιλιάνου. Δίκιο είχε ο Μαζίνιο που καρδιοχτύπησε εδώ, τον είδαμε και σε πλάνο νωρίτερα. Ο Σουάνις γυρίζει με το κεφάλι, ο Ρονάλντο ψύχρεμα με το στήθος του Σφάκη. Ξάνθη που θέλει να σπάσει από το ξεκίνημα την κυριαρχία του Άρη στη μεσαία γραμμή, γιατί αντιλαμβάνεται προφανώς και ο Μαντζουρέκης ότι αν παίξει στο 1 τρίτο του γηπέδου, υποπίεση διαρκώς είναι δύσκολο να κλειδώσει τον κόλο. Ο Άρης έχει ταλέντο, έχει καλούς ποδοσφαιριστές μπροστά. Πόη. Κάτω την μπάλα στον Κιντάνα που άλλαξε χώρο. Πάλι με τον Πόη. Βλέπει το Σουάνι σεντράρι, αυτό πήγε να εφηβιάσει τον Γιάρο, δεν πήρε καν την κεφαλιά. Άω την μπάλα. Εδώ είναι ο Δημήτρης Σουάνι στα 24 του. Εχμή του δόρατος της Σκόντα απόψε εδώ, στο Βικελίδης. Νταρίο Φερνάντες. Άλλαξε ο Γκρασιάν, άφησε τα center back του. Ο Νασούτη. Σκόρερ του γκολ στην πρεμιέρα κόντρα στον Ατρόμητο, στη νίκη του Άρη με 1-0. Χαρακτηριστικό ότι ο Άρης έχει σκοράρει και στα 4 προηγηθέντα παιχνίδια. Και μάλιστα του σκοράρει σε κάθε αγώνα διαφορετικός παίκτης. Το Καφτατζόγλιο που είναι το μόνο μάτι σημείο σε 2 τέρματα και τα 2 θα έβαλε ο Κάμπορα. Ο Νασούτη το 1-0 με τον Ατρόμητο. Ο Ναυτή το 1-0 με τον Πας. Και την προηγούμενη εβδομάδα ο Ρονάλντο Γκιάρο. Στο ΆΚΑ. Νέτο. Φλάβιο πάλι Νέτο. Πιέζει ψηλά η Σκόντα τώρα. Βρίσκει μέτρα ο Ρονάλντο Γκιάρο και ανεβαίνει. Το 35χρονο κεντρικό βραζιλιάνο αμυντικό του Άρη. Ο Νέτο. Βλέπει ωραία την κίνηση του Κόκκι και του βγάζει ανοιχτά την μπάλα. Πάνω στην κίνηση ο Κόκκι σεντράρει. Περνάει όμως από εκεί που ήταν ο Αβραίου, ήταν μακριά. Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου που κλείνει πολύ για να βοηθήσει το κεντρικό δίδυμο, τον Βάλα και Σταθάκη. Εδώ υπάρχει ολιγορία, ο Κάλβο ήρθε από πίσω. Ο Βάλας δεν διώχνει, ο Σταθάκη σηκώνει ψηλά την μπάλα. Πήγαινε ευνηδιάσει εδώ ο Άρης και το Αβραίου έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα τον παθητικό του ρόλο σε θέση offside βρισκόταν. Και ο Κάλφο που ήρθε στη φάση πήγε κανονικά. Δείτε εδώ. Μα, δεν είναι νομίζω ούτε ο Αμπρέου ήταν. Δεν το είχε δει. Ο Παπαδημητρίου κάτω τον κάλυπτε. Κανένας δεν ήταν offside. Απλά ο Αμπρέου δεν είχε δει τον δεξιοπιστοφύλακα της Σκόντας στο βάθος, στη γραμμή. Αναλαμβάνουν ένα εξαιρετικά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Η καθετότητα των εξεδρών ως προς τον αγωνιστικό χώρο θυμίζουν η ισπανικό γήπεδο, η ισπανική αρένα. Οι φίλοι του Άρη κάνουν πολύ φασαρία στο πέταλο, έχουν και μια ορχήστρα εκεί με τα τύμπανα, με τρομπέτες. Γίνεται πραγματικά χαμός. Θυμίζει γήπεδο άλλης χώρας, Αργεντινής ίσως. Και το κυριότερο όλων είναι ότι είναι εξαιρετικά ποδοσφαιρική, χωρίς παρατράγουδα η ατμόσφαιρα στο Βικελίδης πια. Ρονάλντο Γκιάρο. Από τον Φερνάντες στον Νέτο. Κυκλοφορεί ο Άρης την μπάλα πάντα κάτω, αλλάζοντας πτέρυγες για να βάλει σε διαρκή κίνηση την διάταξη της ζώνης της Ξάνθης. Σε διαρκή μετατόπιση, μήπως και βρει το κενό. Για να δούμε τον Νέτο εδώ. Τον κυνηγάει ο Πόη. Πολύ ωραία τρίπλα με το δεξί. Δεν προλαβαίνει με το αριστερό, καθώς μαρκάρει και ο Τζάγκη που κόβησε κόρνερ. Δεύτερο για τους γηπεδούχους. Να αυτά που λέγαμε, η ορχήστρα εδώ. Το φίλο του Άρη που είχαν και άλλη δουλειά πριν. Έτσι, Παναγιώτη Στεφάνου ήταν και στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ ο Πάρος προκρίθηκε το τελικό του Βαλκανικού κυπέλου και αύριο θα το διεκδικήσει στα Βασιλικά. Γκρασιάν στο κόρνερ.
ο Μπίνα έξω για τον Κάλβο. Δεν εκτέλεσε απευθείας στην περιοχή. Ο Κάλβο του πατάει πάλι την μπάλα. Τώρα θα γεμίσει ο Γκρασιάν. Από τρεις περνάει η μπάλα. Η κεφαλιά με στόχο τον Κόκκι από τον Νασούτη. Δεν πρόλαβε ο Κόκκι να μπει. Ο Ξπούρνικ, ένας από τους καλύτερους goalkeeper και στο περσινό πρωτάθλημα. Μπλόκαρε σταθερά. Παπαδημητρίου. Ο Ρονάλντο και Αροκόμπι. Ο Κόκκι με την προβολή είναι φάουλ. Είναι ψηλά το πόδι, λέει ο διοίκης. Να έχει δίκιο ο Τριτσόνης, ήταν και δίπλα ακριβώς. Και έδωσε, όπως είδατε, το έμεσο. Φερνάντες με τον Γκρασιάν, που πιέζεται από τον Ταϊντέρ, πηγαίνει και ο Σουάνης εκεί πάνω στον Αράνο, ο Νασούτη. Νέτο. Ανοιχτά πάλι για τον Κόκκι, στο κοντρόλ χάνει τον έλεγχο. Με πλαγιά ό,τι πάρα. Ο Τσόνης κάνει παρατηρήσεις στον αμυντικό της κόντα, να πάει πιο πίσω για την εκτέλεση. Ο Κιμτζάκη. Δεν ξέρω τι ζητάει τώρα εδώ. Α, έχει ένα πρόβλημα με την επικοινωνία ο βοηθός. Ο πρώτος ο Φαντόπουλος, γι' αυτό περιμένουμε να συνεχίσει το παιχνίδι. Προβλήματα τεχνολογίας. Έχει φύγει από την ειδική ζώνη από τον μπράτσο του η συσκευή. Και ενώ είμαστε πια στο 16ο λεπτό του αγώνα. Ο κόσμος βλέπει την καθυστέρηση και σφυρίζει, αλλά είναι από τα απρόβλεπτα που δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Πρέπει να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Έτοιμος ο βοηθός, πάμε για το παιχνίδι μας. Με το πλάγιο out του Κιμ Τζάκη. Σουάνης αποφελείται από την ολιγορία του Νασούτη εκεί στο κόψιμο. Μαρκάρει ο Νασούτη. Έχει κάνει φάουλο ο Σουάνης, λέει ο διαιτητής, με το χέρι. Πρώτα αυτός με τράβηξε εδώ ο Σουάνης. Τον είδατε στο πλάνο. Αράνο. Ρονάλντο Κιάρο. Αλλαγή εκεί που ο πιστοχωρημένος Πόη κόβει. Νέτο. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ψάχνει τον Κόκκι. Ωραία παλιά. Στην κίνηση νέο γέμισμα. Πάλι μακριά από το Σταθάκι. Που μέχρι στιγμής ο 22χρονος στόπερ. Θα πάει μια χαρά στην κάλυψη του κενού του Θανάση Κοστούλα, του Πολύπυρου. Πρώτο παιχνίδι φέτος στο Σταθάκι. Όχι γενικώς βέβαια, πέρυσι έπαιξε ένα δεκαριά μας και είχε πετύχει και ένα γκολ. Ωραία παλιά του Φλίσκα. Ο Σουάνης θέλει να προλάβει, είναι πολύ δυνατή όμως. Μεταβίβαση φεύγει έξω. Ωραίος επινόηση, ήταν είδε τον κενό χώρο και την κίνηση του συμπαίκτη ο Φλίσκας και δοκίμασε να τον βγάλει. Εδώ είναι ο Σταύρος Λαμπριάκος. Υποθέτω ότι ούτως ή άλλως τα συναισθήματά του είναι ανάμεικτα. Δεν έχει κρύψει ποτέ βέβαια ότι ο Άρης είναι η ομάδα της καρδιάς του. Αλλά δεν είναι και λίγο να έχει παραμείνει 7,5 σεζόν σε μια ομάδα. Σηκωμένη σημαία του βοηθού. Δύσκολη φάση. Αν έχει ξεκινήσει πιο πριν ο Κάλβο πρέπει να είναι εκτεθειμένος. Θα την ξαναδούμε νομίζω. Δείτε, ναι. Έχει φύγει, έχει κάνει ένα-δύο βήματα και είναι εκτεθειμένος στην ώρα της μεταβίβασης. Σωστή η απόφαση που είναι. Κάλβο που έδωσε τα εύσημα στο συμπέκτη του για την πανέξυπνη πάσα, αλλά προφανώς με τον μορφασμό τα βάζει με τον εαυτό του που βιάστηκε να φύγει. Ο Αμπρέο για τον Γκρασιάν. Χάνει, πέφτει χωρίς φάουλ, ο διαιτητής Φλίσκας. Τζάγκη. Χαμένο κοντρόλ, πλάγιο για τον Άρη. Οι αποδοκιμασίες είναι για φάουλ του Φλίσκα πριν. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Φλάβιο ήταν αυτός που πίεσε ο Σουάνης εκεί επάνω του. Όπως κάνει συνέχεια. Αν τον δείτε, όπου την μπάλα είναι στα center back και στον αμυντικό χαφ του Άρη, να το σπάλει εδώ. Τρέχει διαρκώς. Για να μην κατεβαίνουν ανεμπόδιστα, αφού όλοι οι υπόλοιποι ξάνθοι είναι μαζεμένοι πίσω όταν έχει την μπάλα ο Άρης. Μόνο ο Σουάνης μπαίνει εκεί στο κέντρο. Να το σπάλει εδώ κυνηγάει το Φλάβιο. Ρονάλντο Κιάρο.
Μασούτη που γεμίζει. Ο Κόκε το κοντρόλ. Αράνο Φερνάντες. Φλάβιο. Ο Γρασιάν επιλέγει τον Κάλβο που πέφτει. Είναι φάουλ από τον Τζάκη. Υποδείξει που είδα του Τριτσόνη ήταν στον Κρασιά να μην βιαστεί όταν θα του κάνει νεύμα αυτός, όταν σφυρίξει να εκτελέσει το φάουλ. Κάνει και τις απαραίτητες παρατηρήσεις εκεί γιατί έχουμε αλληλοτραβήγματα. Κρασιάν λοιπόν. Ο Κόκε που θέλει να γυρίσει δύσκολα πολύ. Ο Σουάνης έχει επιστρέψει και απομακρύνει ο Πόη πάνω στον Έτο. Το γέμισμα. Εκεί που ο Παπαδημητρίου προλαβαίνει με το κεφάλι, ο Νασούτη δεν ήταν offside πίσω του. Και αυτή τη φορά ο Αμπρέου που ήταν ακάλυπτος έμεινε ακίνητος. Φερνάντες που άλλαξε κατεύθυνση στο παιχνίδι, αλλά ο Πόη έχει γυρίσει και διώχνει με το κεφάλι. Πιέζει και τον Κάλβο τώρα, τα δύο εφτάρια. Αράνο. Λίπερο από το προηγούμενο φάουλ, είχε μείνει μόνος του πίσω. Νέτο. Το γέμισμα με στόχο τον Αμπρέου, καθαρίζει ο Βάλλας και μαζεύει ο Παπαδημητρίου. Από το Γενάρη του 96 της Κόντα Ξάνθη, παρακαλώ. 14,5 χρόνια. Πόη. Εδώ δείτε και πάλι. Το γέμισμα πίσω, είδατε πως το σώμα του αμυντικού της Κόντα σε πρώτο πλάνο, ο Βάλλας νομίζω ήταν, όχι ο Ταϊντέρ ήταν, που γέρνει, καλύπτει τον Νασούτη και σωστά δεν σήκωσε ο βοηθός. Ο Αμπρέου που ήταν offside δεν έπαιξε καν. Ταϊντέρ με τα πολύ γερά πόδια που λέγαμε, δεν το πιέσε καλά εδώ. Με εξωτερικό φάλσο και πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο στο 21ο λεπτό. Πάμε στο Μαραγιώτη Στεφάνου. Αυτό που θέλει ο Μαζίνιο είναι να γυρίζει κατά περιόδους ο Κάλβο στη μεσαία γραμμή, να βοηθάει στην οργάνωση του παιχνιδιού και να τον καλύπτει από τα δεξιά ο Νέτο, ο οποίος ούτως ή άλλως ανεβαίνει, είναι ένα μπακ το οποίο δεν περιορίζεται στα αμυντικά του καθήκοντα. Νασούτη, Ρονάλντο Γιάρο. Που αγωνίζεται ο Παπαδημητρίου στον Άρη, ουσιαστικά είναι η 15η σεζόν που φοράει τη φανέλα της, αφού πρόλαβε και την περίοδο 95-96 να παίξει από το Γενάρη το 96. Και έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στον Κιντάνα, γιατί εδώ χρησιμοποιεί τα χέρια για να φρενάρει τον Αράνο. Έχει δίκιο ο διαιτητής που την βγάζει. Στο παιχνίδι στο 22ο λεπτό. Πρόκομος φωνάζει, νομίζω ότι γενικά οι Ελληνίδες πρέπει να γίνουν λίγο πιο γρήγοροι στη σημείωση των καρτών. Καθυστερούμε πολύ το παιχνίδι έξω, τουλάχιστον δεν το βλέπει αυτό κανείς στο σώμα. Φερνάντες με τον Αράνο και τον Έτο. Λέβει ο Ταϊντέρ, αλλάζει ο Φλίσκας για τον Πόη, ψάχνει την αντεπίθεση Σκόντα με τον Σουάνι που πατάει στον Ταϊντέρ. Σωστά αφήνει πλέον εκμοδιετής, αυτός βλέπει τον Κιντάν απέναντι. Είναι στην πλάτη του η πάσα και καθυστερεί ο Αργεντινός. Όμως κρατάει, ήρθε και ο Ταϊντέρ να τον βοηθήσει. Ανεβαίνει και ο Παπαδημητρίου. Από τον αρχηγό της Σκόντα η πάσα εκεί που τη μαζεύει ο Ταϊντέρ. Την άλλαξε με το Στρμπά. Πάλι ο Κιντάνα. Γέμισμα, κεφαλιά του Πόη εκεί, πολύ στενά μαρκαρισμένος από τον Νέτο και τον Ασούτη που βοήθησε. Κόντρα την μπάλα και βγήκε από την περιοχή του Άρη. Νέτο. Ο Στρμπά πηγαίνει και πιέζει τον Φερνάντες, είναι φάουλ η προβολή. Από τον Σλοβάκο. Με δικό του γκολ πήρε το ντέρμπι με τον Πανθρακικό Εσκόδα και μια βαθιά ανάσα την προηγούμενη εβδομάδα. Κόκε.
Πάνω ψηλά στον ώμο βρήκε μπάλα, σωστά άφησε ο διαιτητής, αλλά ο Κόκκι έχασε το κοντρόλ. Πόη. Ο Στρμπά. Ένα επίθετο γρίφος για μας, γιατί φωνή ενέχει μόνο στο τέλος του Α. Γυρίζει ο Σουάνης, τον πιέζει ο Αράνο. Κρατάει την μπάλα στο γήπεδο, Νταρίο Φερνάντες. Με πολλές πρωτοβουλίες μέχρι εδώ. Πολύ περνάει η μπάλα από τα πόδια του. Νέτο. Φλάβιο. Κρασιάν. Εδώ λίγο μπλέκεται στο χώρο ο Άρης. Δεν ξέρω, Παναγιώτη Στεφάνου. Βλέπω τον Κρασιάν με τον Νταρίο Φερνάντες που θέλουν να αναλάβουν ίδιου τύπου πρωτοβουλίες. Παίζουν σε πολύ στενό χώρο μεταξύ τους. Εδώ είναι ο Φλάβιο τώρα. Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο έχει εντοπίσει ο Μαζίνιο και δίνει τις σχετικές εντολές από τον Πάντο. Κάτω, Γκρασιάν, φάουλ για τον Άρη. Είναι εκεί από τον άξονα και λίγο προς τα αριστερά που παίζουν και οι δυο τους. Ο Φλάβιο έχει πιο καθαρό χώρο δεξιά. Κανονικά, λογικά, ο Μαζίνιο έχει στήσει ένα τρίγωνο με το Φλάβιο δεξιότερα, το Φερνάντες αριστερότερα και πιο μπροστά στην κορυφή του τριγώνου αυτού τον Γκρασιάν. Αλλά με τον τρόπο που κινούνται και οι δύο πέφτουν πολύ κοντά οι δυο τους. Κάποιες φορές έχει βοηθήσει ο συγγενής χώρος για να κάνουν γρήγορους συνδυασμούς, να αλλάξουν γρήγορα την μπάλα μεταξύ τους, να αποφύγουν το πρες της Σκόντα. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που φαίνεται να τρακάρουν. Ναι, Παναγιώτη. Είναι ένα σχήμα που βοηθάει περισσότερο τον Γκρασιάν από ότι όταν έπαιζε αριστερά στα πρώτα παιχνίδια. Ναι, να ελευθερωθεί πιο πολύ. Αρκεί να μην πέφτει πάνω στο Φερνάντες αυτό. Για να δούμε το φάουλ τώρα. Είναι και οι δυο τους κοντά στην μπάλα. Γκρασιάν που γεμίζει, ο Ξπούρνικ με γροθιές, δεν ρίσκαρε. Είχε πιέσει, έμπαιναν πολλοί οι παίκτες προς τα μέσα. Φερνάντες κάλυψε και κόβησε πλάγι out. Φερνάντες που προχθές και γενέθλια έκλεισε στα 31 του, γεννημένος 24 Σεπτέμβριου του 78. Ο Αργεντινός. Τώρα έχει πάρει δανεικό από την Μπεϊτάρ. Έχει και οψιόν αγοράς, Παναγιώτη Στεφάνου. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Στρμπά σήκωσε την μπάλα για το Σουάνι. Θέλει να κάνει την τρίπλα στην κίνηση, τελικά κάνει και φάουλ στον Αράνο. Φερνάντες. Βρήκε χώρο τώρα, Γκρασιάν βγήκε. Πιο πλάγια. Παίχτη δεν βρίσκει ελεύθερο. Δεν υπάρχει κίνηση χωρίς την μπάλα μπροστά. Το Αμπρέου, ούτε ο Κάλφο κινήθηκαν πολύ, ούτε ο Κόκκι που έχει ακροβολιστεί αριστερά. Και αυτού του τύπου η άμυνα που παίζει Σκόντα μόνο έτσι σπάει. Με κίνηση δηλαδή των παιχτών που δεν έχουν την μπάλα. Πόη. Ταϊντερ. Κιντάνα. Ταϊντερ με τον Κιντάνα και τον Στρμπά. Βρίσκει πολύ χώρο να κινηθεί ελεύθερος. Πέφτει κάτω χωρίς φάουλ ο διαιτητής. Κόκε. Κάλφο, δεν περνάει η μπάλα για τον Κόκε από τον Τζάκη που έκοψε. Και που βγάζει τώρα για την Ξάνθη μπροστά. Είναι οργανωμένος ο Άρης πίσω βέβαια. Στρμπά. Σε τελείως ελεύθερο χώρο στον Παπαδημητρίου. Τώρα σπέβει ο Αμπρέου να τον μαρκάρει. Να και ο Αράνο. Περνάει ο Παπαδημητρίου επικίνδυνα. Ο Νασούτ είναι αυτός που καθαρίζει με το κεφάλι. Αμπρέου. Φερνάντες. Μεταφέρει στον Γκρασιάν την μπάλα που δίνει χρόνο για να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Νέτο. Νασούτη. Φερνάντες και Αράνο. Φλάβιο. Νέτο Γκρασιάν, δεν μπορεί να περάσει από το Φλίσκα. Έβγαλε ο Σταθάκης στην μπάλα μπροστά. Την άλλαξε ο Ταϊντέρ για τον Στρμπά, αυτό στον Κιντάνα. 28 λεπτό. Άρης κόντα Ξάνθη 0-0. Ο Σουάνης κάτω. Το μαρκάρισμα του Νασούτη. Ρονάλντο Γιάρο. Φλάβιο. Νέτο. Ο
Λάβιο με τον Νέτο που αλλάζουν. Ο Βραζιλιάνος παίρνει τώρα την πρωτοβουλία να κινηθεί εκεί με μια ατομική προσπάθεια. Δεν πέρασε όμως καλά η μπάλα για τον Φλάβιο. Η μπάλα έχει φύγει πλάγια out, είναι υπέρ του Άρη. Η προσπάθεια του Πόη που βλέπετε εδώ. Αντίθετα, η Ξάνθη έχει σκοράρει την πρώτη και την τέταρτη αγωνιστική στα εντός έδρας. Ο Μαρσελίνιο με τον Μπαζιάννενο στο 1-1 στην πρεμιέρα. Ο Στρουμπά την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει δεχθεί πολύ λίγα επιστέρματα, 3, αλλά έχει γευτεί 2 φορές την ήττα. Αυτό το 1-0. Όπως είναι ακριβώς κυνήγι της Ξάνθης, βέβαια, από τον Παθραγικού. Ο Κόκε πήρε το φάουλ τώρα, τον Τζάκη. Που είναι σαν κοντινό κόρνερ και με καλύτερη γωνία οπτική προς την εστία του Ξπούρνικ. Χέρια και πόδια έβαλε εδώ ο Τζάκη για να κατεβάσει το Κόκε. Δεν νομίζω, εδώ είναι ιδιαίτερα σχολαστικός ο βοηθός, αλλά μάλλον κάνει λάθος. Τον έστειλε πολύ μακριά τον Κρασιάν, πιο κοντά ήταν το φάουλ. Εκτελεστεί τον Αργεντινό, Λεάντρο Κρασιάν. Καλοτραβηγμένο με το κεφάλι ο Βάλλας στον αέρα. Και ο Πόη στη συνέχεια που βγάζει. Λαϊντέρ. Το κοντράρι με δύναμη ο Νέτο. Ποντοστέκονται ο βοηθός και διαιτητής. Πες μου του λέει ο διαιτητής και δείχνει υπέρ του Άρη ο βοηθός. Στην Ξάνθη φωνάζουν ότι κόντρανε και στον Νέτο. Μπλόκαραν εδώ. Ο Τριτσόνης με το Φαντόπουλο. Και επειδή δεν είχε ίδια άποψη ο διαιτητής και λογικά, για να δούμε εδώ, νομίζω σωστά το δώσει τελικά ο βοηθός. Ο Νέτο βάζει πρώτο στο πόδι και φαίνεται να κοντράρει ο Τέιτερ. Εδώ ήταν η φάση του βοηθού πάντως. Είναι σχεδόν πάνω στην πλάγια γραμμή. Και ήταν χαρακτηριστική κίνηση του Τριτσόνη που απευθυνόμενος ο βοηθός του, του έκανε νόημα να του πει τι είναι. Πέσεται λέει ο διαιτητής, ζητάει να περιμένει ο Πόη για να δέσει τα κορδόνια του. Καθυστερούσε ο Τζάκη, του φώναξε ο Τριτσόνης να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν απαγορεύεται να δένει τα κορδόνια του ποδοσφαιριστή ενώ παίζεται το μάτσα, λίμον. Νέτο. Με το Φλάβιο τελικά. Και από εκεί για τον Ρονάλντο Γιάρο που είναι ελεύθερος. Μεταφορά στην αριστερή πέργα τώρα στον Αράνο. Ο 9χρονος αριστερός μπακ. Να αποκτηθείς από την Ουρακάν. Νέτο. Μεγάλη πίεση από τα κεντρικά χαφ της Κόντα. Εξτείς σωστά έξυπνα την ομάδα του Ματσουράκης και ο Στρουμπά και ο Ταϊντέρ και ο Φρίσκας κάνουν πολύ δουλειά ανασταλτικά. Κάλφο περιμένει τον Τζάκη. Δεν βρίσκει χώρο, το κόβει ο αμυντικός. Πόη, φάουλ τον Κάλφο που νομίζω ήταν και για κίτρινη αυτό. Δεν ξέρω αν ο Φαντόπουλος είπε στον Τριτσόνη, θα δείτε εδώ. Βέβαια, Κάλφο πηγαίνει κατευθείαν στα πόδια του Πόη. Χάρη στην κάρτα δίτης. Φλάβιο σε μια θέση που δεν αγωνίζεται συνήθως, του αμυντικού χαφ και θα πάει αρκετά καλά μέχρι εδώ. Μπάλα φτάνει στον Αράνο τώρα, Κρασιάν. 33ο λεπτό στο Βικελίδης, Άρης, Κόντα Ξάνθη, 0-0. Τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς, τρίτο για την πέμπτη αγωνιστική. Θυμίζω νωρίτερα ο Ολυμπιακός Πανιώνιος 1-0 με γκολ του Σαϊρή. Λάρισα πας για 1-0. Εδώ είναι και ο Σάκης Πρίτας στην εξέδρα, πολύ κοντά στην στιγμή της επιστροφής του. Έχει αποθεραπευθεί, προπονείται, αλλά δεν θεώρησε ότι είναι 100% έτοιμος ο Μαζίνιο. Τώρα υπάρχει ανησυχία, καθώς είναι πεσμένος κάτω ο Τζάκη.
Πρέπει να έχει χτυπήσει το κεφάλι, γι' αυτό και καλεί αμέσως ο Τριτσόνης να έρθει το φορείο να τον μεταφέρει εκτός γηπέδου. Και γι' αυτό βέβαια διακόψει και το παιχνίδι αμέσως. Παναγιώτη Στεφάνου, ακούμε. Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, να πούμε τις ανησυχίες του Μαζίνιο για την απόδοση μέχρι τώρα του Νέτο, ο οποίος κατά τον Βραζιλιάνο προπονητή δεν έχει καλές τοποθετήσεις, χάνει εύκολα την μπάλα, του κάνει συνεχώς παράπονα, ενώ δεν βλέπει φως, ας μου επιτραπεί έκφραση, ούτε από Αμπρέου και Κόκκιν. Είναι χαρακτηριστικό ότι προσπαθεί να παίξει πολύ από την αριστερή της πτέρυγα η Σκόντα στην κόντρα. Και όποτε το κάνει, τραβιέται και ο Ταϊντέρ αριστερά, δίνει βοήθεια στον Πόη. Έχουμε δει και τον Κιντάνα να αλλάζει τελείως πτέρυγα και να έρχεται πιο μέσα και από τον άξονα, δηλαδή προς την αριστερή πλευρά κι αυτός. Εκεί στείνουν τα τριγωνάκια τους και γυρίζει και ο Σουάνης προς το ίδιο μέρος. Φορτώνει πολύ από εκεί η Ξάνθη που έχει αποφασίσει να χτυπήσει την πλευρά του Νέτο. Και νομίζω ότι πέρα από τον Βραζιλιάνο, η σωστή αμυντική λειτουργία έγινε και στις βοήθειες που θα πάρει από τους συμπαίκτες του, κυρίως από τον Φλάβιο, αλλά και τον Κάλβο. Είναι πιο συνολικό δηλαδή το θέμα, την ώρα που έχει αποφασίσει η Ξάνθη και το έχει δείξει πια ανάγλυφα στο παιχνίδι της, όταν βγαίνει μπροστά να ψάξει την κόντρα από την από εδώ πλευρά. Κιντάνα. Κάνει από την παρέμβαση του Γκρασιάνη αλλά και παιχνίδι για τον Νέτο που πάλι προωθείται. Αλλάζει με τον Κόκε. Ο Κόκε που έχει αλλάξει τελείως τέρυγα και έχει πάει έξω αριστερά ο Γκρασιάν τώρα. Εκεί που ο Αράνο κινείται, σουτάρει. Καλή ενέργεια του Αράνο. Καλό σουτ. Και επιτέλους ένα σουτ μετά από πάρα πολλή ώρα στο 36 παρακαλώ. Ο Άρης έχει ουσιαστικά να απειλήσει την Σκόντα από τη φάση του τρίτου λεπτού. Με τη σέντρα του Νέτο και την κεφαλιά του Κόκε που έφυγε out. Η αμέσως επόμενη καλή του ενέργεια είναι αυτό το σουτ που μόλις είδατε. Ενώ τη μεγαλύτερη στιγμή του παιχνιδιού την έχει Σκόντα στην αντεπίδεση του 8ου λεπτού με την κάθετη παλιά του Σουάνη στον Πόη που σε πλάκι ο τετατέτ νικήθηκε από το Σιφάκι και μετά ο Ταϊντέρ όταν περίμενε την μπάλα στα πόδια του για να σκοράρει σε γενή εστία είδε τον Ρονάλντο Γκιάρο να πέφτει με προβολή και να του παίρνει την πουκιά από το στόμα. Τώρα ο Σουάνης κάτω, δεν ξέρω τι του λέει και ο διαιτητής. Στο 36ο λεπτό η μπάλα τον έχει βρει το Σουάνη. Η μπάλα τον έχει χτυπήσει. Ο διαιτητής λέει στο να σούτει και να κάνω, αφού έχει πρόβλημα πρέπει να φύγει. Για να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτό δείχνει στο διαιτητή, το είδατε χαρακτηριστικά, τον χτύπησε η μπάλα στο πρόσωπο. Εδώ θα το ξαναδούμε. Είναι στην εναέρα διεκδίκηση. Εγώ δεν βλέπω να τον ακουμπάει τίποτα. Δεν τον έχει χτυπήσει μπάλα. Τουλάχιστον από ό,τι είδαμε στο replay. Δεν ξέρω που χτύπησε ο Σουάνης. Δεν ξέρω πως τον βρήκε στο τελείωμα το απλωμένο χέρι του Νασούτη. Τον βρήκε ο Νασούτη. Εδώ πάντως δεν φάνηκε τίποτα. Φερνάντες. Ξάνθη είναι για λίγο με 10, αλλά ο Σουάνης είναι έτοιμος να γυρίσει το παιχνίδι. Νέτο. Κόκκε. Σε ρόλο ελεύθερο τώρα πιο πολύ προς τα δεξιά. Φλάβιο με τον Φερνάντες, τον παρτενέρ του εκεί στον άξονα στους ρόλους των αμυντικών μέσων. Αλλά τι αμυντικών, βλέπετε που παίζει ο Άρης. Τα center back είναι στη μεσαία γραμμή. Φλάβιο. Κλεισμένος έβγαλε την μπάλα πλάγια για τον Γκρασιάν. Πολύ ωραία ενέργεια του Γκρασιάν, επίδειξη τεχνικής, πάσα στο Φλάβιο, ο Αράνο, ο Φλάβιο, ο Γκρασιάν. Άλλαξαν την μπάλα στο χώρο, η σέντρα του με στόχο τον Κόκκε, ο Βάλας με το κεφάλι. Ταϊντέρ, Παπαδημητρίου προς το Σουάνι. Ούτε αυτός το Ρονάλντο, αλλά είναι φάουλ για την Ξάνθη. Βρήκε στον αέρα με το γόνατο. Ο Ρονάλντο θα δείτε εδώ στην πλάτη των Σουανέδο. Ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου λοιπόν. Με τον Βάλα στο 31ο λεπτό και πάντα στο 0-0. Κιντάνα.
από τις σπάνιες φορές που είναι οργανωμένος τώρα ο Άρης πίσω με τον Αμπρέου στη μεσαία γραμμή. Παπαδημητρίου. Άλλαξε με τη μία ο Στρμπά. Ο Ταϊντέρ που γυρίζει. Έστρωσε την μπάλα στο αριστερό αλλά σούταρε ψηλά έξω. Πάλι εδώ η ενέργεια. Από τον Γάλλο μέσο της Κόντα, out το shoot. Ο Νέτο με τον Κόκε. Έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει γρήγορο ρυθμό. Καθώς ουσιαστικά παίζει στο μισό γήπεδο. Σε μικρό χώρο, 18 ή 19 παίκτες των δύο ομάδων. Είναι πολύ λίγα τα κενά. Να εδώ που βγαίνει τώρα από την κόντρα του Βρασιάνο, Κάλβο. Έχει αλλάξει πλευρά, έχει πάει αριστερά. Διπλή τρίπλα, καταπληκτική. Η σέντρα στην περιοχή, περνάει μπάλα ο Αμπρέου, ευνηδιάζεται. Ο Τζάκη την έχει βρει, είναι κόρνερ. Και ίσως αυτό είναι που ευνηδιάζει πιο πολύ τον Αμπρέου. Καταπληκτική ενέργεια του Κάλβο που έριξε μάλιστα στο έδαφος το Βάλα με τη διπλή επιτόπια τρίπλα. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν την είχε βρει ο Τζάκη, έστω και αυτό το λίγο, θα ήταν κίνδυνος θάνατος η φάση για τη Σκότα. Γρασιάν. Έβγαλε ο Σταθάκης, ο Νέτο τώρα που πιέζεται και πηγαίνει πίσω στο Ρονάλντο Γκιάρο. Κάλβο. Κάλβο την επιτόπια τρίπλα με τρεις μπροστά. Η πάσα του δεν είναι προσεκτική. Ο Φερνάντες όμως καλύπτει το χώρο. Και ελευθερώνεται κιόλας. Έχει τον Γκρασιάν κοντά του. Με αυτόν θέλει να συνδυαστεί. Ο διαιτητής έχει σταματήσει για φάουλ το παιχνίδι για την προβολή στον Ταρίο Φερνάντες και ενώ είχε βγει η σέντρα από τον Γκρασιάν και περίμενε ο Αμπρέου στο βάθος, ο διαιτητής έχει δώσει το φάουλ. Παναγιώτη Στεφάνου, ήθελες κάτι? Πολύ σύντομα να πω ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Γκιάρο, δεν μπορεί να πατήσει το δεξί του πόδι, σηκώθηκε ο Ρομπέρτ για προθέρμανση. Ο οποίος είναι περίεργο, αλλά χτύπησε στο φάουλ που έκανε πάνω στο Σουάνι. Χτύπησε το γόνατό του στην ενέα μονομαχία, πάνω στην πλάτη του αντιπάλου του. Ο Αμπρέου τελείως μόνος του, μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη στιγμή για τον Άρη. Από το καλοτραβηγμένο φάουλ του Γκρασιάν, πολύ ωραία εκτέλεση, έξοχη κίνηση του Αμπρέου, κεφαλιά out. Στο 41. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή του Άρη στον αγώνα. Από το δεξί του Γκρασιάν με πολλά φάλτσα, κατεβαίνει μπάλα, ασίστ εκτέλεση για τον Αμπρέου, που φαίνεται εδώ να εκτελεί μόλι την άνεση, αλλά δεν δείτε εδώ και την απογοήτευση του Κάλβο. Θα έχουμε αλλαγή πολύ σύντομα. Ο Αμπρέο που βρέθηκε, ελήφθηκε εκεί, αφήνοντας πίσω τους αμυνόμενους, τελείως μόνος του. Και έπιασε την κεφαλιά εκτός εστίας του Ξπούρνικ. Δυνατή η πάσα για τον Νέτο από το Φλάβιο, δεν μπορεί να την προλάβει. Ο Ρονάλντο έχει πέσει κάτω πλέον για να καταλάβει και ο διαιτητής ότι πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι, να γίνει αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Βραζιλιάνος. Ποιος θα μπει, Παναγιώτη, ο Ρομπέρς? Ο Ρομπέρς, ο Βαλεντίνο Ρομπέρς. Ο οποίος και αυτός συμπεριλήφθηκε, νομίζω είναι η πρώτη του φορά στη 18 φέτος, ή όχι? Νομίζω πρώτη έχω, να... έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη φορά, ναι. Όχι, λάθος κάνουμε και δύο. Έχει παίξει σαν αλλαγή ένα ημίχρονο, 45 λεπτά μέχρι τώρα. Είδες τα στοιχεία καμιά φορά μπορεί να σε συμβουλεύσουν πολύ καλύτερα. Μάλιστα έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο πάλι αντί του Ρονάλντο Γκιάρο στον αγώνα με τον Πας Γιάννενα. Τρίτη αγωνιστική. Έλειψε την προηγούμενη. Δεν ήταν στην αποστολή στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Και μπαίνει τώρα στην αναγκαστική αλλαγή στο 43. Στη θέση του με το νούμερο 21. Ο Βαλεντίν Ρομπέρς, που όπως και ο Γκιάρο καταχειροκροτήθηκε αποχωρώντας στο αμαξίδιο πάνω στο φορείο. Επίσης αποθέονται και αυτός από τους φίλους του Άρη. Μπαίνει λοιπόν στο 43ο λεπτό στο κέντρο άμυνας των Κίτρινων. Σαν αναγκαστική αλλαγή του Ρονάλντο Γκιάρο που έφυγε τραυματίας στο γόνατο.
Αναλαμβάνω, αν δείτε την, αν ξαναδούμε στο τέλος του ημιχρόνου, θα ζητήσω συναδέλφους να μου δώσουν πάλι τη φάση, θα δείτε ότι την ώρα που σηκώνεται στο κέντρο για να μαρκάρει το Σουάνι και μάλιστα τον χτυπάει με το γόνατο στην μέση, προφανώς εκεί βρήσε κόκαλο του αντιπάλου και οπισθοχωρεί πηγαίνοντας προς την άμυνα, κρατώντας την επιγονατίδα του Ρονάλντο Γκιάρο και αμέσως μετά έπεσε κάτω, χόλαινε πρώτα και έπεσε κάτω δείχνοντας τον πάκο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και ζητώντας την αλλαγή του. Ο Νέτο με τον Κόκε και Κόκε και Κάλβο δεξιά, ο Γκρασιάν απέναντι αριστερά πλέον, εδώ και κάμποσα λεπτά. Ο Πόι με το Σουάνι, με τη μία στον Κιντάνα που βγάζει πολύ επικίνδυνα για τον Τάιντερ. Με το αριστερό σέντρα σου διώχνει ο Σιφάκης, ερχόταν και ο Κιντάνα, επικίνδυνη πάλι στην κόντρα Σκόντα. Ενώ έχουμε μόλις πατήσει στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, στο 45. Φερνάντες κερδίζει το τσάρτς από το Φλίσκα και κρατάει την μπάλα. Πολύ επικίνδυνη, όταν βρει ανοιχτό χώρο και βγει στην κόντρα η Ξάνθη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Πριν ακριβώς Σουάνης, Κιντάνα, Ταϊντέρ. Αυτή τη σέντρα σου του τελευταίου που την έδιωξε ο Σιφάκης και μάλιστα πρώτο Κιντάνα που αφορμούσε. Εδώ, με τα δύο χέρια, μακριά. Κίτρινη κάρτα στο Σουάνι αυτή τη φορά το διοίκη. Ενώ τώρα ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Συμπληρώσαμε μόλις τα 45 λεπτά. Η δεύτερη στην Ξάνθη έχει πάρει και ο Κιντάνα στο 22. Εδώ δείτε, εδώ ακριβώς τον έχει βρει στο γόνατο, δείτε, εδώ χωλαίνει ήδη ο Ρονάλντο Γκιάρο, τον βλέπετε, μορφάζει, κρατούσε και το γόνατό του αμέσως μετά, ζήτησε την αλλαγή και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Κόκε. Δεν μπορεί ο Γκρασιάν, είναι κοντά ο Βάλας που διώχνει. Τρία λεπτά θα έχουμε πλέον χρόνο και μάλλον είναι λογικό, είχαμε τραυματισμούς, κανένα δύο φορές σταμάτησε το παιχνίδι. Την αλλαγή. Ταϊντέρ, ο Πόι, επιτρέψαν την έκφραση, τρακάρει με το τζάκι, αλλά κράτησε ο τελευταίος την μπάλα. Σουάνης. Ωραίο ένα αέριο στο πάρισμα. Λάθος η πάσα, την κλέβει ο Νέτο. Φλάβιο. Νασούτη. Με τον Ρομπέρς. Το Γάλλο. Σε πλάκι άλλο τον Παπαδημητρίου. Φερνάντες κάτω την μπάλα για τον Νέτο. Ο Κάλβο. Πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά στις δύο πτέρυγες των μεσοεπιθετικών όταν αμήνονται παρακαλώ. Του Κιντάνα που τον βλέπετε εδώ να τρέξει στο βάθος και του Πόι στην από το πλευρά αριστερά. Σέντρα του Γκρασιάν, μακριά ο Βάλας. Όχι πολύ, την παίρνει. Εδώ νομίζω δεν θα την γλιτώσει ο Σουάνης. Έχει πάρει πριν λίγο κίτρινη για να φύγει από το παιχνίδι. Είναι απόλυτα δικαιολογημένη η καθυστέρηση από βολή του. Και ο Φερνάντες πηγαίνει καθαρά πρώτος και κερδίζει την μπάλα. Πρέπει να δούμε το replay, να δούμε αν είναι για δεύτερη κίτρινη ή αν ήταν και για απευθείας κόκκινη. Με δεύτερη κίτρινη τον βγάζει. Μέσα ένα λεπτό. Στο 45 πήρε την πρώτη. Εδώ Φερνάντες παίρνει την μπάλα καθαρά. Βέβαια, απλώνει το δεξί πόδι και το κλωτσάει στο γόνατο. Επειδή δεν πήγε με τις τάπες, βλέπετε, πηγαίνει όμως με το σουτάρι ουσιαστικά το πόδι του Φερνάντες. Απλά ο διαιτητής θεωρεί ότι ήταν η κακή στιγμή. Διότι προλαβαίνει ο Φερνάντες και κλέβει την μπάλα. Αλλά είναι σαφής η παράβαση για κάρτα. Δεν ξέρω, θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να με βοηθήσουν από τον αγωνιστικό χώρο. Την πρώτη την πήρε νωρίτερα για διαμαρτυρία ο Σουάνης. Αυτό φάνηκε ότι ναι, την... Για διαμαρτυρία, για καθυστέρηση. Ναι. Υποπτεύομαι για διαμαρτυρία μάλλον, επειδή γκρίνιαζε προς το διαιτητή. Και γι' αυτή μάλλον έχει τα περισσότερα παράπονα, γιατί εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έχει χτυπήσει τον αντίπαλό του. Πρόβλημα μεγάλο για τη Σκόντα. Κεφαλιά του Αμπρέου έξω. Δύσκολη εκτέλεση εδώ πάντως. Είχε να νικήσει και το οδόφραγμα που του βάλε ο Βάλας. Θα δείτε εδώ. Εδώ τον πιέζει στο άλμα. Δεν ήταν εύκολο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ο Ματζουράκης, απλά θα παίξει πλέον χωρίς παίκτη στην κορυφή.
πότε ο Στρμπά, πότε ο Ταϊντέρ από τον άξονα θα γεμίσουν το χώρο. Πάντως γίνεται πολύ δύσκολο το έργο των φιλοξενούμενων πια. Για το δεύτερο ημίχρονο. Πούμε ότι ο Άρης θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές. Πλην φυσικά την αναγκαστική του Ρομπέρς με τον Ρονάλντο Γκιάρο στα 43. Τέλη του πρώτου ημίχρονου. Για τον Γκιάρο να πούμε ότι έχει υποστεί μια κάκωση στο μηνίσκο. Αύριο θα εκτιμηθεί περαιτέρω η κατάστασή του. Μάλιστα. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς θα σας ενημερώσουμε ότι παράλληλα με το πρωτάθλημα της Super League, τα μεγαλύτερα ντέρμπι του οποίου θα απολαύσετε φέτος στο Nova Sports. Αύριο το μεγάλο παιχνίδι 9 και 4 στο ΑΚ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική που θα ολοκληρώσει μάλιστα την ημέρα. Να σας πω ότι παράλληλα διεξάγεται πρωτάθλημα νέων, όπου η ομάδα του Άρη νίκησε και την Ξάνθη σήμερα με 3-1 και μετράει 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Φλάβιο. Ο Άρης που έχει μακρά ιστορία στις μικρές ομάδες, στα τμήματα υποδομής, έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες. Έχει αναδείξει πολλές φορές στο παρελθόν πρωταθλήτρια ομάδα στους νέους. Πρώτο κόρνερ για τους κίτρινους στην επανάληψη. Τέταρτο απόψε. Μάλιστα τώρα έχουν προπονητή τον Μιχαλίτσιο. Τότε, συγγνώμη, είχαν προπονητή τον Μιχαλίτσιο πριν από μερικά χρόνια που πήραν το πρωτάθλημα. Το μεγάλο center back του Άρη. Σε μια από τις τελευταίες κατακτήσεις και μην ξεχνάτε ότι έχει βγάλει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στο παρελθόν ο Άρης. Ο Φλάβιο δεν μπορεί, η μπάλα φτάνει στον προθυμένο να σούτι που όμως φτάρει πάρα πολύ άτσαλα, πολύ μακριά τα δοκάρια. Η ορχήστρα στη θύρα 3 δεν έχει σταματήσει να πεανίζει τους ήχους που ακούτε και που συνοδεύονται βέβαια από τα συνθήματα των οπαδών του Άρη. Έχουν στήσει ένα δικό τους γλέντι. Πώς, δεν άκουσα καλά, Ευγένη. Bull Band. Μάλιστα. Bull Band, από τα Bulldogs προφανώς, έτσι. Που είναι το έμβλημα και των οπαδών του Άρη. Το έχουν και στα πανό τους. Super 3 όντως, ναι, το Bulldog. Η Bull Band. Νέτο. Για να δούμε τη συμπεριφορά, την αγωνιστική της Ξάνθης που πλέον έχει τον Πόη στην κορυφή. Έχει πάει ο Ταϊντέρ πιο αριστερά και παίζει ο Φλίσκας με τον Στρμπά στον άξονα. Τέσσερα-τέσσερα-ένα. Αναλαμβάνω με Ταϊντέρ στην αριστερή πτέρυγα, Στρμπά και Φλίσκα στον άξονα. Τον Κιντάνα δεξιά και τον Πόη στην κορυφή. Παίζει Ξάνθη πια. Νάτος εδώ ο Πόη. Κόβεται από τον Ασούτη. Επεμβαίνει ο Τζάκη, μπάλα παίρνει πολύ ύψος. Την ελέγχει ο Ρομπέρς που τη βγάζει. Πρώτου Κρασιάνο Παπαδημητρίου. Δεν μπορεί να περάσει τον Πόη, γύρισε ο Φλάβιο και έκοψε. Από το Γάλλο τον Ρομπέρς στον Νέτο. Και κάτω και το κάλυπο. Κόκε και Αμπρέου δίδυμο μπροστά με τον Κάλβο δεξιά και τον Κρασιάν αριστερά στο ξεκίνημα. Έναν κλασικό αμυντικό χαφ το Φλάβιο και πιο μπροστά τον Φερνάντες βλέπω τον Άρη που έχει πια το αριθμητικό αβάντας το πλεονέκτημα. Για να γεμίσει μπροστά με τέσσερις παίκτες να πιέσει την Ξάνθη πίσω να φτάσει σε γκολ. Καθώς για ένα ημίχρονο θα παίξει με παίχτη παραπάνω. Θα δούμε βέβαια πώς έχει το μάτς. Τώρα είναι τουλάχιστον με παίχτη παραπάνω. Φερνάντες που πιέζει. Τα κατάφερε ο Στρμπά που σηκώνεται, κρατάει την μπάλα, παίρνει και το πλάγιο out. Παλικαρίσκα προσπάθεια εκεί με πίεση από δύο αντιπάλους. Και τον Αράνο να πέφτει στα πόδια και να τον κόβει. Εδώ είναι ο Φερνάντες. Δεν είναι τα παπούτσια του και αυτός. Πόη. Ταϊντέρ. Κάτω φάουλ για τη Σκόντα. Το Ρομπέρς, πολύ ωραία ενέργεια του Παϊντέρ. Είναι καλό το σημείο και κίτρινη κάρτα στον Γάλλο. Στο 50 πλέον. Η πρώτη που παίρνει παίκτη του Άρη στον αγώνα. Πέραν του αποβληθέντο Σουάνι είναι και ο Κιντάνα με κίτρινη κάρτα του 22 στην Ξάνθη. Δε
βέβαια. Καθαρή περίπτωση γιατί ο Ρομπέρτς πέφτει από πίσω. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάρει την μπάλα. Έχει περάσει καθαρά ο Ταϊντέρ και πηγαίνει κατευθείαν στα πόδια του αντιπάλου και από πίσω μέσα. Ο Ολυμπιακός με τη νίκη του νωρίτερα με τον κόλπο του Ζαϊρή έχει ανέβει στους 13 βαθμούς και οδηγεί. Ο Παναθηναϊκός με εμάς λιγότερο βέβαια. Το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ έχει 12. Στους 8 είναι ο Αστέρας. Ο Άρης μαζί με την ΑΕΚ και τον Ηρακλή και την Καβάλα έχουν από 7. 6 το Παζιάννενα. 5 ΠΑΟΚ και Εργοτέλης. 4 η Ξάνθη. Που αγωνίζεται βέβαια τώρα. Ενώ πήγε στους 3 η Λάρισα έχει 4 στο Λεβαδιακός. Φάουλ με κομπίνα πάτημα τελικό προς τα πίσω η βολίδα του Στρμπά έξω του Σταθάκη συγγνώμη το βλέπετε εδώ τον 22χρονο στόπερ ο Στρμπά πάφησε την μπάλα δείτε το πάλι εδώ το πάτημα του Παπαδημητρίου ήταν για το Σταθάκη και όχι το Στρμπά που ήταν δεξιότερα το σουτ του κεντρικού αμυντικού δεν ανησύχησε καθόλου τον Μιχάλη Σφακή. Γρασιάν στο βάθος μόνο στο Κάλβο. Του δείξε και ο Αμπρέου μάλιστα ότι είναι ελεύθερος. Κάλβο που περνάει, πέφτει, παίζεται λέει ο διαιτητής. Διαμαρτύρεται το Κάλβο. Ξάνθη κερδίζει και βγαίνει με το τζάκι. Φάνηκε να του περνάει η τρίπλα, αλλά δεν είμαι βέβαιος να σας πω αν έπεσε το μαρκάρισμα. Ίσως και να παραπάτησε εκεί. Φάνηκε να χάνει και τον έλεγχο του πάνω στο βήμα. Τζάκι. Μπάλα πήγε πίσω στο Σταθάκη που αλλάζει τελείως εδώ τον Παπαδημητρίου. Στο 52. Ο Στρμπά για τον Σταθάκη που γεμίζει με στόχο τον Πόη. Ο Ρομπέρτς είναι πρώτος με το κεφάλι στον Αράνο. Ανοίγει ο Φερνάντες στο παιχνίδι για τον Κόκε. Και αυτός πιο πλάγια στον Κάλβο ανεβαίνει. Και ο δεξιός οπισθοφύλακας στον Ντάρσινέτο. Σεντράρι. Στο δεύτερο δοκάριο Κάλβο, άνετα ο έμπειρος Παπαδημητρίου με το στήθος στον Ξπούρνη. Για να δούμε εδώ. Περνάει. Να, δεν βλέπω να, βλέπω να τραβάει το πόδι πίσω ο Ταϊντερ. Θα το ξαναδούμε εδώ. Κοιτάξτε, τα πλώνει με το πόδι. Όχι, το παίρνει, το παίρνει. Τίποτα. Πέφτει ο Κάλβο μόνος του. Ευχαριστώ του συναδέλφου τεχνικού και του συνοθέτη μας τον Ηλία Σκαρόνη για το κατατοπιστικότατο replay. Κόκε, πέρασε μπάλα. Πάλι ο Στρμπά που έχει κλείσει εκεί με το Φρίσκα παίζουν πολύ κοντά και γυρίζουν επίσης πολύ κοντά τους και ο Ταϊντέρ αριστερά να το εδώ που έκοψε και ο Κιντάνα πιο δεξιά. Ο Αμπρέου κάνει φάουλ στον Στρμπά που όμως κρατάει. Βγάζει για τον Κιντάνα. Παίζουν κοντά οι Ξανθιώτες για να έχουν εύκολη πάσα να μπορούν να κυκλοφορούν την μπάλα αφού έχουν μειονέκτημα αριθμητικό. Παπαδημητρίου. Αφήνει ο Κιντάνα αλλά πίσω του είναι ο Ρομπέρτς μόνο. Γρασιάν, κλείστηκε εδώ, πέρασε πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφη ενέργεια στον Αράνο. Ο αλλάζει τον τελείως μόνο του Κάλβο, ανεβαίνει ο Αμπρέου, αλλά είναι όλοι Ξάνθη πίσω. Ο Κάλβο θέλει να ανοίξει την μπάλα να φύγει από τον Τζάκι. Δεν μπορεί σε πρώτη φάση, χάνει και την τρίπλα εδώ, πάτησε την μπάλα. Και βγάζει ο Φλίσκας μακριά, σε πλάγι out, ακόμα τον Παναγιώτη Στεφάνου. Συζητάει για Χαβίτο ο Μαζίνιο, ζήτησε και την άποψη του Ντονάτο. Δεν ξέρουμε αν θα καταλήξει τελικά στον Ισπανό. Ο τεχνικός του Άρη για την δεύτερη αλλαγή. Ο Ντονάτο που έχει προσκληθεί για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ισπανικής Λίγκας. Δεν έχει παίξει με την εθνική ομάδα. Μπράβο, 6 Οκτωβρίου. Δεν έχει παίξει με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ποτέ ο Ντονάτο, αλλά φόρεσε την φάνελα των Φουριάς Ρόχας, έτσι. Γρασιάν. Ο Κάλβο έχει ακροβολιστεί εκεί στη γραμμή. Παίρνει πολύ μπάλα τα τελευταία λεπτά. Πολλές μεταβιβάσεις περνούν από αυτόν, αλλά ο Τζάκι έχει καταφέρει να τον αντιμετωπίσει. Για να δούμε τον Νέτο που ανεβαίνει. Στο αριστερό την έχει την μπάλα, κακό το σουτ. Ακούμε τον Ευγέννη Δαδαλιάρα. Ευγέννη. Τον Ριζογιάννη κάλεσε κοντά του ο Γιάννης Μαντζουράκης. Προφανώς θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Ξάνθης. Ενώ τώρα κάλεσε κοντά και τον Βασιλακάκη. Μάλιστα. Παντελής Ριζογιάννης, 21 ετών. Ο άλλος μικρός, ο Θόδωρος ο Βασιλακάκης, επίσης 21 ετών. Γεννημένοι τον Ιούλιο και τον Φλεβάρη του 88. Από
το νέο αίμα στην ομάδα της Χόντα. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ματζουράκη και ποιον παίκτη θα αλλάξει. Εδώ ο Τριτσόνης πάντως για την ώρα φωνάει στο Βάλα και την καθυστερεί η Σκόντα στην εκτέλεση. Και πηγαίνει ο Ξπούρνικ τελικά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 55ο λεπτό όπως βλέπετε. Ο Ρομπέρος με το κεφάλι. Παπαδημητρίου περιμένει. Διώχνει τυφλά. Κόκε χάνει στον αέρα τη μονομαχία από το Φλίσκα. Κιντάνα. Από το Βάλα και τον Στρμπά. Ωραία βγάζει την μπάλα για τον Παπαδημητρίου. Κόβει ο Αράνο. Το γέμισμα του Παπαδημητρίου. Χάνει ο Τάιτερ στον αέρα από τον Νέτο. Και ο Φλάβιο για τον Κάλβο. Η σωστά οργανωμένη από το κέντρο και πίσω Σκόντα συνεχίζει να μην επιτρέπει στον Άρη να βρει καινούς χώρους. Χαρακτηριστικό το δεύτερο μήχρονο, ευκαιρία μεγάλη δεν έχει ακόμα. Γκρασιάν. Φλάβιο. Βλέπει τον Κάλβο και του περνάει την μπάλα. Έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Πριν χάσει τον έλεγχο ο Κάλβο. Ο Ταϊντέρ είναι αυτός που θα βγει λοιπόν και θα μπει ο Βασιλακάκης. Και βλέπετε στο βάθος στέκει δίκαιο βοηθός. Είναι ακάλυπτος ο Κάλβο. Αλλάξει λοιπόν τον Ταϊντέρ με τον Βασιλακάκη. Φλάβιο. Ανεβαίνει ο Κάλβο και ο Κόκε με τον Αμπρεού που πηγαίνουν προς την περιοχή. Να ο Κάλβο, ο Κόκε συγγνώμη, που παίρνει την πάσα του Κάλβο. Γλίστρης όμως, ο Ισπανός και έπεσε. Ταϊντέρ σε μια από τις τελευταίες του προσπάθειες πριν δώσει τη θέση του στον Βασιλακάκη. Ο Μπόι που άλλαξε με τον Τζάκι, ο Κιντάνα. Περιμένει στήριγμα εκεί, δεν έχει, κλείνεται. Και αναγκάζεται να πάει πίσω την μπάλα στο Σταθάκι. Σκούρνινγκ, σαν λίμπερο, απομακρύνει πάνω στον Αράνο. Κακό κοντρόλ γιατί τον βρήκε στο πρόσωπο η μπάλα τον Αράνο. Κιντάνα. Γέμισμα του Στρμπά, ο Μπόι υποδεικνύεται σε θέση offside. Στην κεφαλιά πάσα του Παπαδημητρίου, πετάει την μπάλα μακριά, δεν έβλεπε ο διαιτητής. Καλή για την αλλαγή. Εδώ. Τελευταία φάση που υποδείχθηκε σε θέση offside, ο Μπόι. Ο Ταϊντέρ είναι αυτός που βγαίνει λοιπόν και μπαίνει ο Βασιλακάκης. Παρακαλούσα αν μπορούμε να ξαναδούμε το προηγούμενο replay, διότι ήταν δικό μου το λάθος, δεν πρόσεχα το monitor. Αν εύκολα να δούμε πάλι τη φάση του που υποδεικνύεται το Poi offside σε πρώτη ευκαιρία. Εδώ είναι ο Βασιλακάκης. Να, το βλέπουμε εδώ, ναι, είναι πιο μπροστά ο Poi. Σωστή υπόδειξη του βοηθού. Ελένχει ο Αράνο. Με το Βασιλακάκι να έρχεται στη δεξιά πτέρυγα και να κλείνει ο Παπαδημητρίου, παίζει πλέον με 5 back πίσω ο Ματζουράκης. Σέντρα στα χέρια του Ξπούρνικ. Πηγαίνει λοιπόν. Κεντρικό ο μπάλας έχοντας δεξί στόπερ τον Παπαδημητρίου και αριστερό στόπερ το Σταθάκι. Παίζει πάντα βέβαια αριστερό μπακ ο Κιμτζάκη και πέρασε ο Βασιλακάκης που πήρε τη θέση του Ταϊντέρ στο άκρο της άμυνας. Ευγένη, ήθελες κάτι να προσθέσεις και για μπροστά, υπάρχει κάποια οδηγία? Να πω ότι ο Κιντάνα έχει περάσει στη θέση του Ταϊντέρ ως αριστερός μέσος. Ο Βασιλακάκης καλύπτει τη δεξιά πλευρά. Και να πούμε ότι για τον Βασιλακάκη είναι η πρώτη συμμετοχή με την Ξάνθη στην Super League. Οι προηγούμενες συμμετοχές του είναι με την ομάδα της Βέρειας. Μπήκε στο 58 ο 21 ετών Θόδωρος Βασιλακάκης. Ενώ έρχεται και ο Χαβίτο προς τον πάγκο του Άρη τώρα, ίσως αυτός να είναι η επόμενη αλλαγή του Μαζίνιο. Έβαλε λοιπόν τον πιτσιρικά, από τον οποίο περιμένει βέβαια, μπαίνει και φρέσκο στο 58, να έχει τις δυνάμεις για να του καλύψει όλη τη δεξιά πτέρυγα ο Ματζουράκης. Κάνοντας ένα τρίκ, επαναλαμβάνω, βλέποντας ότι παίζει, για να δούμε εδώ όμως, για να δούμε την προσπάθεια, δεν μπόρεσε ο Φλάβιο. Και διώχνει την μπάλα ο Τζάκη μακριά. Λοιπόν, βλέποντας ότι φορτώνει την περιοχή του ο Ματζουράκης, βλέποντας ότι πηγαίνει ο Κόκε καθαρά στο πλευρό του Αμπρέου και παίζει με δύο σέντερ φορ ο Άρης, βάζει το Βασιλακάκι για να στείλει τον Παπαδημητρίου πιο κοντά στα σέντερ μπακ, να παίξει με τρία κεντρικά μπακ για να έχει περοπλία. Με Βάλα, με Σταθάκι και με Παπαδημητρίου. Εδώ ο Βασιλακάκης είναι offside, το Αράνο όμως έχει σηκωθεί σημαία.
Τώρα θα γίνει αλλαγή με τον Χαβίτο να μπαίνει στο γήπεδο. Φεύγει ο Κάλβο. Αλλαγή καρπών θα λέγει κανείς, καθώς οι δύο παίκτες παίζουν ακριβώς στον δύο χώρο. Στο γήπεδο ο Χαβιέ Χαβίτο. Μια ώρα παιχνιδιού στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης με τη Σκόντα Ξάνθη. Ο αγωνίστης από τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με παίχτη λιγότερο μετά την αποβολή με δύο κίτρινες κάρτες, ένα λεπτό μέσα του Δημήτρη Σουάνη. Τσικοστό πρώτο λεπτό. Κινήσει τακτικής από τους δύο προπονητές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρατηρώντας κανείς πώς αλλάζουν στη σκακέρα του Βικελίδη τη θέση στα πιόνια του ο καθένας. Εντός αγωγικών τα πιόνια βέβαια, στους παίκτες του. Κιντάνα που εκτελεί, ο Πόη έχει σπρώξει, έχει κάνει φάουλ στο γόνος. Χαβίτο πηγαίνει κατευθείαν έξω δεξιά, ο Γκρασιάν είναι έξω αριστερά, ο Κόκε με τον Αμπρέου στην κορυφή. Εδώ δείτε πώς είναι και ο Αράνο εκτεθειμένος, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια, αλλά ο Αράνο είναι που μετράει, ήταν εκτός αγώνα, φαίνεται καθαρά και με την γραμμή. Χαβίτο, ο Νέτο και αυτός γεμίζει προς την περιοχή διαρκώς. Φερνάντες. Κοιτάξτε την διάταξη της Ξάνθης, είναι καταπληκτικό το πώς παίζει αυτές τις δύο ζώνες. Η κάθε την παλιά για τον Κόκε. Μόνο έτσι σπάει αυτό το πράγμα. Με συνεχή κίνηση των παιχτών που δεν έχουν την μπάλα, όπως ήταν εδώ ο Κόκε, όπως είναι ο Αμπρέου, που πρέπει να δείξουν την πάσα στους συμπαίκτες τους για να περάσει κάποια κάθετη και να μπορέσουν να δημιουργήσουν ρήγμα. Δείτε εδώ, ξεκινάει ο Κόκε, παίρνει την μπάλα στον κενό χώρο, αλλά είναι πιο δυνατή η μεταβίβαση. Ο Σπούρνη του μπλοκάρει. Μαζίνο που έχει ζητήσει και σέντρες από το πλάι πλέον, καθώς έχει φορτώσει την αντίπαλη περιοχή. Γκρασιάν. Πολύ δυνατό το γέμισμα, για να δούμε. Όχι, δεν μπορεί να προλάβει Χαβίτο με τίποτα. Και από το κέλι μπάλα πήρε και άλλα φάλτσα, έφυγε εκτός out. Ανορθόδοξα για την ώρα ο Άρης, δεν έχει μπορέσει να περάσει τις παλιές που θα τρυπήσουν την αμυντική λειτουργία της Ξάνθης. Και μιλάμε για αμυντική λειτουργία, διότι δεν είναι πια το σχήμα των τεσσάρων που ξεκίνησε. Είναι 5 η αμυντική πίσω στην ευθεία. Είναι αρκετά πίσω ο Στρμπά με το Φλίσκα. Και κοντά σε αυτούς και ο Κιντάνα στο ένα άκρο που γυρίζει. Μόνο ο Πόιους βασικά μένει πιο μπροστά, να τους εδώ. Το ψάχνουν. Πολύ δύσκολο να τον βρουν. Δίνει εδώ τη μάχη του, ο Νασούτη απομακρύνει αφού πρώτα ο Ρομπέρς κάλυψε. Έχει κάνει φάουλο Κόκκι. Εδώ είναι αρχικό στόρι. Τέταρτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, την πρώτη του σεζόν, στην περίοδο 2006-2007, είχε πετύχει 10 γκολ, τα περισσότερα μέχρι τώρα, έχει συνολικά 23 σε 83 παιχνίδια. Φάουλ του Πόη. Διετής φωνάζει να γυρίσει μπάλα πίσω, εκτελέστηκε εν κινήσει ήταν η μπάλα όταν εκτελέστηκε το φάουλ, γι' αυτό η παρατηρήση του Τριτσόνη, αντικανονικά. Νέτο με το Φλάβιο. Ο Ρομπέρς. Ο Ρομπέρς με τον Ασούτη μένουν κανονικά πιο πίσω για να επιτηρούν τον Πόη. Τα δύο μπακ όποτε βρουν την ευκαιρία, που πολύ συχνά τη βρίσκουν δηλαδή, ανεβαίνουν και ο Νέτο που έχει τώρα την μπάλα και ο Αράνο αριστερά. Ωραία κίνηση του Χαβίτο να ξαμαρκαριστεί. Παίρνει την πάσα, η σέντρα στην κίνηση περνάει πολύ βαθιά. Στο δεύτερο δοκάρι πρώτου Γκρασιάν έχει πάει ο Παπαδημητρίου και τη διώχνει. Ο Πόη έχει σπρωχτεί, είναι φάουλ υπέρ της Κόντα και πέφτοντας βέβαια βρήκε την μπάλα με τα χέρια. Τον έχει σπρώξει ο Ρομπέρς. Εδώ 22χρονος Γάλλος και τρίτος αμυντικός του Άρη. Σε ένα πολύ δύσκολο, άχαρο, μοναχικό ρόλο που μέχρι τώρα θα πάει μια χαρά. Παλεύει να κρατάει μπάλα, να δίνει μάχη με τους αμυντικούς του Άρη, να κρατάει λίγο την μπάλα ψηλά δηλαδή για να δώσει ανάσα στην άμυνά του.
και μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει. Το γήπεδο ξεσηκώνεται για να βοηθήσει τον Άρη να ανεβάσει απόδοση. Χαβίτο, ωραίο πέρασμα του Νέτο. Συνεχίζει ο Νέτο νοκό και μπροστά. Μπαίνει ο Νέτο στην περιοχή, κάνει την τρίπλα και πέφτει. Εδώ μπερδεύτηκε, μπέρδευε στα πόδια του ο Νέτο. Δεν ξέρω γιατί του φωνάζει ο Σταθάκης, δεν ζήτησε τίποτα ο Νέτο. Μπερδεύτηκε και έπεσε, κόρνερ την μπάλα. Πέμπτο του Άρη έδωσε. Με το Χαβίτο εκτελεστή. Ένα έχει εκτελέσει όπως είδατε ξανά. Εύκολα ο Ξπούρνικ είναι για πανύψηλος όταν πάει μπάλα στον δικό του χώρο. Ευθύνης. Είναι και πολύ σταθερός ο Αυστριακός. Στο τελευταίο 25 λεπτό μπήκαμε. Αράνο. Φερνάντες. Ο Νέτο. Πάλι την κίνηση ο Χαβίτο που έχει μπει και φάτος και θέλει να ταλαιπωρήσει τον Τζάγκη από εκεί. Βοήθεια που δίνει ο Κιντάνα, από την κόντρα υποφελεί το Αργεντινός και τη βγάζει την μπάλα με στόχο τον Μπόι. Βάζει το σώμα του ο Ρομπέρς. Είναι πιο ψηλός παρότι τον πέρασε η μπάλα με τον Κέλ, την έδιωξε. Φερνάντες. Εδώ έγινε φάουλ από τον Στρμπά, αλλά αφήνει σωστά ο διαιτητής. Έχει ο Άρης με τον Νέτο και τον Χαβίτο. Από τον Ισπανό στο Βραζιλιάνο πάλι. Κάθε την παλιά για τον Κόκε. Σταθάκης θέλει με το σώμα. Το κλείνει τον Κόκε και αφήνει την μπάλα να φύγει out. Ο αριστεροπόδαρος 22χρονος στόπερ έχει πάει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Εδώ δεν ξέρω τι είπε ο Κόκε και πήγαν αρπάχνουν σαν δοκόρια. Κάνει παρατηρήσεις και ο Τριτσόνης. Ο Στριμπά από την προηγούμενη κόντρα έχει ένα πρόβλημα. Φαίνεται να χωλαίνει, κρατάει το δεξί του γόνατο. Ξέρω τι είπε εδώ ο Κόκε, πήγε να αρπαχτεί ο Σταθάκης, τελικά τα βρήκαν. Το Σταύρο Τζορτζόπουλο ετοιμάζει ο Ματζουράκης για τη δεύτερη αλλαγή του. Ο Άρης έχει βάλει αναγκαστικά στο 43 το Ρομπέρς αντί του Ρονάλντο Γκιάρο. Ξόδεψε ουσιαστικά εκείνη την αλλαγή. Περνάει η μπάλα τώρα στο Χαβίτο. Και βέβαια το Χαβίτο κερδίζει το κόρνερ στο 61 του Κάλβο. Έκτο κόρνερ του Άρη. Έχει την υπεροχή, έχει την πίεση. Στο δεύτερο επίχρονο δεν έχει ευκαιρίες. Στο πρώτο είχε καλές στιγμές και ο Άρης όπως και η Ξάνθη. Από το Βάλα βγαίνει η μπάλα. Φερνάντες με πάρα πολύ έξυπνη μεταβίβαση στο Χαβίτο. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, η κόντρα στο πόδι του Τζάκη, νέο κόρνερ. Αλλά εδώ περίμενε κάτι παραπάνω ο κόσμος και απογοητεύτηκε, όπως και οι συμπαίκτες του Χαβίτο. Πηγαίνει ο Κρασιάν για το κόρνερ. Δείτε πόσο έξυπνα ο Φερνάντες έβγαλε απέναντι το Χαβίτο που καλυπτόταν. Πιέζει ο Άρης, Γκρασιάν. Προσποίηση στο Φλίσκα, το σούτ με το δεξί, κόντρα. Βασιλακάκης ήταν αυτός που έδιωξε, κακό σούτ του Χαβίτο με το αριστερό, μακριά out. Ο Άρης είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 41ο λεπτό με την κεφαλιά του Αμπρέου στο φάουλ του Γκρασιάν. Μέσα από την πικρή περιοχή να φεύγει out. Καλή φάση στο τρίτο λεπτό με την κεφαλιά του Κόκε out. Οι φιλοξενούμενοι όμως είχαν το τέτα τέτ του Πόη στο 8ο λεπτό που το έδειξε ο Σιφάκης και ο Ταϊτέρ σε κενή εστία δεν μπόρεσε αφού ο Ρονάλντο Γκιάρο τον πρόλαβε. Είχαν την ευκαιρία στο 45 στην κόντρα του Σουάνι εκεί με τον Κιντάνα και το σούτ του Ταϊτέρ που εξτετέρωσε ο Σιφάκης. Είχε και η Ξάνθη τις δικές καλές στιγμές. Από μία πάντως πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία κάθε ομάδα. Στο 8 ο Πόη και στο 41 ο Αμπρέου. Θα μπει ο Κάμπορα σε λίγο. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Έχεις δει Παναγιώτη ποιον σκέφτεται να βγάλει? Σε πολύ λίγο θα το δούμε και αυτό. Ο Μαζίνο, ο οποίος κοιτάει συνεχώς το ρολόι του και έχει πει στους παίκτες του να αυξήσουν την πίεση στα 3 τέταρτα του γηπέδου. Προκειμένου αποθεώνεται ο Κάμπορα έτσι με το που τον βλέπει ο κόσμος να σηκώνεται. Καλή παλιά του Φερνάντες, πολύ ωραία στον Αράνο. Κάθετη η παλιά του Φερνάντες. Η παράλληλη σέντρα του Αράνο που κόβεται σε κόρνερ. Ένα ακόμη το 8ο. Ο Άρης πιέζει διαρκώς, ανεβάζει στροφές. Το Κόκε θα αλλάξει λοιπόν ο Μαζίνο. Θα αφήσει και Αμπρέου και Κάμπορα μέσα. Ενώ συνήθως εναλλάσσονταν στην κορυφή της επίθεσης του Άρη μέχρι τώρα. Ο Ξπούρνικ με την κροφιά του. Πενιφάλτσο η μπάλα, νέο κόρνερ στην άλλη πλευρά. Το ένατο για τον Άρη. Το
ώρα θα φύγει ο αρχηγός του Άρη. Και καταχειροκροτούμενος καθώς δίνει τη θέση του στον Κάμπορα. Πρώτο σκόρερ του Άρη με τα δύο γκολ στο Καφτατζόγλιο. Εδώ. Ο 29χρονος Χαβιέ Κάμπορα λοιπόν. Και ο γκολκίπερ Σιφάκης είναι ο αρχηγός τώρα. Πηγιονέτο και το φόρεσε. Βέβαια οι γκολκίπερ δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς μόνοι τους, έχουν τα γάντια. Κόρνερ, μακριά η μπάλα από το κεφάλι του Σταθάκη, επιμένει με τον Κρασιάν τώρα ο Άρης. Γέμισμα, περνάει η μπάλα από τον χώρο που ήταν ο Ρομπέρς, ήθελε να μπει να πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πήγε πιο μπροστά. Ο Γάλλος πάντως κινήθηκε έξυπνα, καλύφθηκε και βγήκε μετά στο κενό χώρο. Τελευταίο 20 λεπτό. Άρης κοντά Ξάνθη 0-0. Και επαναλαμβάνω, δεύτερο ημίχρονο που η Ξάνθη πετυχαίνει το σκοπό της. Δεν έχει δώσει ούτε μία μεγάλη ευκαιρία στον Άρη. Παίζει με παίχτη λιγότερο. Πολύ καλά οργανωμένη πίσω από το Μαντζουράκη, που έκανε και την έξυπνη κίνηση απαντώντας το φόρτωμα του Μαζίνιο στην επίθεση. Στην κίνηση των δύο φόρ δηλαδή, παίζοντας με τρεις αμυντικούς στο κέντρο. Πήγε και ο Παπαδημητρίου στο στόπερ. Εδώ υποδεικνύει το offside το πόη από τον Φαντόπουλο. Για να ακούσουμε για την επόμενη αναγκή της Ξάνθης αυτή τη φορά τον Ευγένη Δαδαλιάρα. Ευγένη. Ακόμα πιο αμυντικογενές γίνεται το σχήμα της Ξάνθης, καθώς ο Κιντάνα είναι που παίρνει την άγουσα για τον πάγκο στη θέση του ο Σταύρος Γεωργιόπουλος. Τον έπειρο λοιπόν ο Σταύρος Γεωργιόπουλος. Το ρεπορτάζ τον ήθελε υποψήφι και για το αρχικό σχήμα για την εντεκάδα, δεν ξεκίνησε βέβαια. Έπαιξε τελικά ο Σταθάκης, ο οποίος είναι και κεντρικός αμυντικός βέβαια. Ο Τζορτζόπουλος κανονικά είναι αριστερό back-half. Αν και τώρα βλέπω να τον ρίχνει εκεί που βγήκε ο Κιντάνα, στο κέντρο δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι πηγαίνει στο πλευρό του Στρμπά και πηγαίνει λίγο πιο πλάγια ο Φλίσκας τώρα. Πιο αριστερά. Ή ο Τζορτζόπουλος, θα δούμε και ο Τζορτζόπουλος. Για να δούμε την κίνηση του Κάμπορα. Μπαίνει, θέλει να βάλει το κορμί του μπροστά και πέφτει. Παίζεται λέει ο Κριτσόνης. Δεν ξέρω αν εκβίασε εδώ με την κίνηση που έκανε ο Κάμπορα ή αν είχε προλάβει να μπει μπροστά. Το replay θα είναι νομίζω διαφωτιστικό. Εδώ δείτε με τον Βασιλακά και όχι, βάζει στο χέρι ο Κάμπορα. Και εκεί που είναι όμο με όμο. Πέφτει. Σωστά αποφασίζει ο Τριτσόνης που δεν σφυρίζει τίποτα. Εδώ πάλι. Από τη, ο μπάκο της Ξάνθης μου λέει Ευγένης Αδαλιάρας ήταν κάρτα, αλλά δεν είναι κάρτα. Υπάρχει μονομαχία, υπάρχει πίεση από τον Βασιλακά και απλά δεν είναι αντικανονική. Δεν πέφτει δηλαδή για θέατρο Κάμπορα, πιέστηκε κιόλας. Αν και κανείς δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος για το τι έχει στο μυαλό το κάθε παίκτης. Εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Πόη δεν προλάβεται. Τζορτζόπουλος λοιπόν έχει πάει μπροστά από τον Τζάκη. Παίζει αριστερό χαφ. Και στο πλευρό των Φλίσκα και Στρμπά, σε αυτή την τριάδα ουσιαστικά που είναι μπροστά από τους πέντε αμυντικούς. 5-3-1 παίζει Ξάνθη τώρα. Αυτή είναι η διάταξη των 9 πλην του goalkeeper που παίζουν στο γήπεδο. Κρασιάν, όχι, κακή παλιά. Πολύ ωραία ενέργεια στην αποφυγή. Μετά σήκωσε με πολύ δύναμη την μπάλα και δεν μπορούσε να προλάβει κανείς. Ο Ευγένης ο Δαλιάρας έχει το λόγο, Ευγένη. Να δώσουμε και μια εικόνα την ώρα που έφευγε ο Κιντάν από τον αγωνιστικό χώρο. Άνοιξε ένας αργεντίνικος διάλογος, θερμός θα λέγει κανένας, μεταξύ Κιντάνα Γκρασιάν και σε αυτόν παρενέβησαν και ο Φερνάντες αλλά και ο Πόη από την πλευρά της Ξάνθης. Ένα καρέ που άνοιξε στο κέντρο του γηπέδου. Μάλιστα. Τα πάνε στη γλώσσα, τους ξεθύμαναν και συνεχίζουν κανονικά έτσι. Συνεχίζουν βέβαια οι υπόλοιποι πλήν του Κιντάνα που βγήκε ως αλλαγή ενώ. Λοιπόν, για να δούμε τον Φερνάντες τώρα. Στην αλλαγή του για τον Αράνο. Αγωνία ανεβαίνει στο Βικελίδη, σου περνάει η ώρα. Ο Αράνο κλείνεται, κόβεται το Βασιλακάκι που τα πάει καλά από την ώρα που μπήκε. Παπαδημητρίου βοηθάει διώχνοντας για τον Πόη. Δυνατός ο Πόη, πήρε την πρώτη μονομαχία, έχασε τη δεύτερη από τον Ρομπέρς. Έπεσε ο Γάλλος στα πόδια του. Λακάκης δίνει τη μάχη του, χάνει την επαφή με την μπάλα εκεί. Φερνάντες την γύρισε στον Ασούτη. Ο
Που αλλάζει πολύ ωραία και τον τελείωσε ελεύθερο Χαβίτο. Του φύγει μπάλα στο κοντρόλ και δίνει την ευκαιρία στον Τζάκη να το κόψει. Χαβίτο που δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα. Αλλά είναι γρήγορος, είναι εκρηκτικός και αυτό περιμένει νομίζω από αυτόν τον Μαζίνιο. Όπως εδώ ο Τζάκη διώχνει με το κεφάλι. Νέτο, Χαβίτο. Ο Ισπανός πιέζεται από τον Τζορτζόπουλο. Άλλαξε πορεία, σέντρανε με τα αριστερό. Βγήκε ο Παπαδημητρίου για να διώξει. Ο Πόη με το κεφάλι που την κατέβασε την μπάλα. Πάνω στον Αράνο, αλλά μετά πηγαίνει με δύναμη. Τη διώχνει μπροστά και την κυνηγάει μόνος του. Αυτό που σας έλεγα, ένα πολύ μοναχικό, άχαρο ρόλο ο Πόη. Δεν έχει στήριγμα, δεν μπορεί να μεταβιβάσει συμπαίκτη προς τα μπρος. Γι' αυτό και πριν με την κεφαλιά πίσω σημάδεψε να τη στείλει την μπάλα. Φερνάντες με το τάκλιν. Κρατάει την μπάλα για τον Άρη. Γκρασιάν. Χαβίτο. Ο Πόη μένει μπροστά γιατί κρατάει δύο αμυντικούς τον Ρομπέρς και τον Νασούτη. Διώχνει ο Παπαδημητρίου. Παραλίγο εδώ να πιάσει τον ύπνο η άμυνα της Ξάνθης. Μια από τις λίγες φορές. Φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Χαβίτο και βγάζει την μπάλα πλάγιο. Με το σταθάκι οι φιλοξενούμενοι. Αλλά ο Άρης συνεχίζει. Γι' αυτό διαμαρτύρονται οι Ξανθιώτες. Δεν παίζουν fair play. Α, τώρα το κατάλαβα. Ζητάνε και συγγνώμη μάλιστα οι γηπεδούχοι. Διαστόματος του Γκρασιάν που πέταξε την μπάλα εκτός γηπέδου. Εδώ είναι η κόντρα πριν. Που φάνηκε από το απλωμένο χέρι του Φλίσχα να έχει χτυπήσει το στομάχι ο Χαβίτο. Ευγέννη Δαδαλιάρας, ακούμε. Μετά την είσοδο του Τζιορτζόπουλου, ουσιαστικά αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ξάνθη παίζει ένα 5-3-1. Καθώς έχει περάσει και ο Τζιορτζόπουλος στην άμυνα, στο αριστερό άκρο Τζάκη έχει έρθει πιο κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό ακριβώς έλεγα πριν, Ευγένη, ότι τελικά ο Τζιορτζόπουλος παίζει σαν τρίτος χαφ μαζί με τον Στρμπά και τον Φλίσκα. Υπάρχει πεντάδα των αμυντικών πίσω και είναι τελείως ξεκομμένος ο Πόη και γι' αυτό και με το που φτάνει η μπάλα σε αυτόν, η άμυνα του Άρη απλά το μόνο που φροντίζει είναι να κερδίσει γρήγορα για να μην χάνει χρόνο. Γιατί ο Πόη δεν έχει παίχτη να συνδυαστεί. Είναι τελείως απομονωμένος. Βασιλακάκης έπεσε άσχημα. Βασιλακάκης έχει χτυπήσει, έχει μείνει στο έδαφος. Ο κόσμος φωνάζει, διαμαρτύρεται για το νέο παίχτη που είναι κάτω. Φερνάντες συνεχίζει. Ο Τζορτζόπουλος κόβει με το κεφάλι. Ο Νέτο είναι πάντα κάτω. Βασιλακάκης, η σέντρα στην περιοχή. Ο Βάλλας που πέφτει με το κεφάλι και διώχνει. Υπάρχει υπόδειξη για offside εδώ στη σέντρα και τρέχει γρήγορα ο Τριτσόνης. Να δει τι γίνεται με τον Βασιλακάκη που κρατάει τα πλευρά του εδώ δεξιά. Εδώ είναι η μονομαχία με τον Αράνο. Α, εδώ έχει χτυπήσει ο Βασιλακάκη στην πτώση, όχι με τον αντίπαλο. Έπεσε πάρα πολύ άτσαλα κάτω και έχει χτυπήσει δεξιά. Και εδώ είδαμε στο ξεκίνημα, υπάρχει έστω και ένα ίχνος πιο μπροστά είναι ο Κάμορα. Τη στιγμή ακριβώς της έντρας. Βασιλακάκης έχει χτυπήσει εδώ. Και δεν ξέρω ο Ματζουράκης πώς θα το αντιμετωπίσει. Εμείς πάμε λίγο στον Παναγιώτη Στεφάνου. Έλα, Παναγιώτη. Ευκαιρία του Μαζίνιου να τα πει λίγο με τον Γκρασιάν πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Του ζήτησε να μην επιχειρεί αυτά τα σκαψίματα εντός εισαγωγικών ψιλοκρεμαστά με στην περιοχή, γιατί δεν έχουν νόημα να μοιράζει την μπάλα είτε αριστερά είτε δεξιά για να βρει από εκεί διέξοδο ο Άρης. Στο 78 είμαστε πια. Εδώ νωρίτερα είδατε το απλωμένο χέρι του Σταθάκη, αθελά του βέβαια, έχει βρει στο στομάχι το Χαβίτο. Μετά είχαμε την πτώση του Βασιλακάκη που έχει χτυπήσει τα πλευρά. Και νομίζω ότι θα γυρίσει σε λίγο στο γήπεδο. Ο κόσμος θεωρεί ότι έκανε θέατρο μικρός για να κερδίσει χρόνο και γι' αυτό ακούτε τις αποδοκιμασίες. Φερνάντες, με τον Πόη πάνω του. Από το Φλάβιο στο Νέτο. Έξυπνη πάσα για τον Κάμπορα που βγαίνει στο χώρο, αλλά δύο αμυνόμενοι πηγαίνουν αμέσως πάνω. Τελείως μόνο στο Νέτο. Με όλη του την ευκολία τη σέντρα πάνω στο κεφάλι του Βάλα. Ο Φλάβιο πάλι για τον Νέτο. Κλείνει τον κλειό, τον σφίγγει ο Άρης. Νέτο με το αριστερό τη σέντρα προς τα έξω. Πάλι ο Βάλας που βγήκε για από μάκρυνα. Φερνάντες αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για να πάρει την μπάλα. Ο τυπίος του Πόη. Πολύ καλό παιχνίδι του Φερνάντες σήμερα από τους κορυφαίους του Άρη. Αράνο. Αράνο χαμηλά τη σέντρα επικίνδυνη. Τα κουνάκι του Κάμπορα. Μεγάλη ευκαιρία. Με την έξυπνη κίνηση του Κάμπορα να πάει πάνω στην τροχιά τη σέντρα και να τη γυρίσει με το τακουνάκι προς την εστία. Εδώ πάλι. Πίσω από την μπάλα ο Κάμπορα. Βέβαια δεν υπάρχει πιθανότητα για offside. Η καλύτερη στιγμή του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 80.
Πάλι τον Ευγέννη Δαδαλιάρα θα ακούσουμε, Ευγέννη. Σε αυτή τη φάση ο Γιάννης Μαντζουράκης τεινάχτηκε κυριολεκτικά από τον πάγκο, διαμαρτυρόμενος προς τους αμυντικούς ότι επέτρεψαν στον Κάμπορα να γίνει επικίνδυνος. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου παρενέβη και ζήτησε από τον προπονητή να είναι πιο ήρεμος στην αντίδρασή του, δεδομένου ότι πλησιάζουμε στο τέλος και χρειάζεται καθαρό μυαλό από όλους. Αυτό το επέτρεψαν βέβαια. Θα μου επιτρέψει να το αμφισβητήσω λίγο. Κάμπορα είναι πολύ εκρηκτικός, έχει μπει φρέσκος από τον πάγκο. Βγήκε πάρα πολύ ωραία εδώ στην χαμηλή σέντρα του Αράνο και είδατε με τι έξυπνο τρόπο, βασιζόμενος βέβαια στην εξαιρετική του τεχνική, για να κάνει γκολ με τα κουνάκι. Γκρασιάν, ο Φερνάντες, σκάβει την μπάλα που περνάει πίσω για το Χαβίτο, καλύπτεται, δείχνει ο βοηθός, συνεχίζεται το παιχνίδι, Χαβίτο. Το σουτ με τα αριστερό, Σταθάκη σε κόρνερ. Δεύτερη καλή στιγμή για τον Άρη μέσα σε ένα λεπτό. Στο 81 είμαστε πια. Πάλι μακριά από την άμυνα των φιλοξενούμενων, από τον Στρμπά. Και νέο διώξιμο από το Βάλα. Ο Φερνάντες. Την τρίπλα και την αλλαγή παιχνιδιού για το Χαβίτο. Βγαίνει ο Τζορτζόπουλος με κεφάλια σε πλάγιο out. Αν δείτε τη διαφορά ανάμεσα στην αμυντική διάταξη της Ξάνθης, των 8 παιχτών δηλαδή, συν το Ξπούρνη βέβαια, από τον ένατο, τον Πόη, που είναι εκεί κάπου στο κέντρο του γηπέδου, παίζει πραγματικά στο 1 τέταρτο του γηπέδου Άρη το τελευταίο διάστημα. Πίσω από το 1 τρίτο τέλος πάντων, την αντίπαλη ομάδα. Ενώ σε λίγο η τρίτη αλλαγή του Ματζουράκη, η τελευταία θα είναι η είσοδος του Λουτσιάνο. Γκρασιάν, πέρασε και σέντρα, ο Αμπρέου δεν έφυγε. Διαμαρτυρήθηκε το Κρέτσο Τζάκη, εδώ είναι ο Αμπρέου. Και ο Κάμπορα. Φανέλα του έδειχνε ο Αμπρέου, ότι τραβήχτηκε από τη φανέλα δηλαδή από τον αντίπαλο. Να, όχι, εδώ δεν φαίνεται κάτι για φανέλα, κράτημα φανέλα τουλάχιστον όχι. Έχουν βάλει και δύο τα χέρια, η μπάλα έφυγε κατευθείαν out. 83 λεπτά παιχνιδιού, μόλις έχουμε μπει στο 83ο, 0-0 ο Άρης με τη Σκόντα Ξάνθη. Η αγωνία στο Βικελίδη στο κατακόρυφο, βλέπουν τον Άρη να μην μπορεί να σκοράρει παίζοντας με παίχτη παραπάνω όλο το δεύτερο μέρος. Νέτο, Κάμπορα που χάνει, Τζορτζόπουλος. Ο Πόη θα αντικατασταθεί και θα βάλει τον πολύπυρο Λουτσιάνο μπροστά σε αυτό τον άχαρο ρόλο που ο Αργεντινός τον έπαιξε μια χαρά σήμερα. Αναγκαζόμενος βέβαια να το κάνει ο Μαούρο Πόη μετά την αποβολή του Σουάνα. Και φαίνεται και εξαντλημένος, έχει δώσει πολλές μάχες, έτρεξε πολύ. Νέτο. Φερνάντες, η κινητήριος δύναμη του Άρη στο κέντρο. Γκρασιάν. Φλάβιο. Έχει γερά πόδια Φλάβιο, αλλά άνοιξε πολύ την μπάλα, πήγε ο Φρίσκας πάνω. Νέτο. Καλή σέντρα, Αμπρέου στην περιοχή, πέφτει, φωνάζει για τράβηγμα της φανέλας, κόρνερ δείχνει ο Τριτσόνης. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να την ξαναδούμε τη φάση, ο Αμπρέου ήθελε να πάει στην μπάλα, φαίνεται να έχει το προβάδισμα, να είναι μπροστά. Εδώ δείτε, πάμε να δούμε το κόρνερ και θα γυρίσουμε ο Ξπούρνικ με γροθιές. Η μπάλα φτάνει στο Φλάβιο, σουτάρει με δύναμη έξω, πολύ κοντά στα δοκάρια out. Καλή φάση, αλλά πρέπει να δούμε αυτή την πτώση του Αμπρέου στο 84. Δείτε εδώ. Ναι, ναι, φαίνεται να τον έχει κρατημένο από την φανέλα. Ο Βάλλας βλέπετε εδώ, σε όλη τη διαδρομή. Εδώ βεβαίως μπορούσε να δώσει το πέναλτι ο διαιτητής. Ο Βάλλας κρατάει από τη φανέλα σε όλη τη διαδρομή που κάνει ο Αμπρέου για να πάει στην μπάλα. Και εδώ είναι το σούτ του Φλάβιο που φεύγει out. Δεν έχει σημασία αν τον εκτρέπει από την τροχιά του, αν τον βγάζει από την πορεία του. Σημασία έχει ότι απαγορεύεται να τον τραβάει από τη φανέλα και τον κρατάει και για ώρα μάλιστα. Κοντοστάθηκε λίγο ο Τριτσόνης που ζήτησε τη βοήθεια από τον Ευθυμιάδη, τον δεύτερο βοηθό. Στο 24ο λεπτό. Και τώρα φεύγει ο Πόη. Για να περάσει ο Λουτσιάνο. Εδώ. Με το παραδοσιακό για Λουτσιάνο 8 στην πλάτη στο 85. Τα αναλαμβάνω, είναι φάση που
Ο Τριτσόνης, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να στήσει την μπάλα στα 10 μέτρα, διότι είναι σαφής η πρόθεση του Βάλα και αυτό είναι που μετράει. Έχει αρπάξει την φανέλα τον Αμπρέου. Δεν έχει καμία σημασία με βάση τον κανονισμό αν ο Αμπρέου θα μπορούσε να πιάσει την κεφαλιά ή όχι. Ο διαιτητής, έχω την εντύπωση, δεν το είδε και γι' αυτό φάνηκε να κοντοστέκεται. Δεν έκανε υπόδειξη, σήκωσε το χέρι. Πρέπει να μίλησε στην επικοινωνία με τον βοηθό. Και μετά, αφού ταλανίστηκε για λίγα δέκατα το δευτερόλεπτο, του έδειξε τη γωνία, το κόρνερ. Αράνο βγήκε πολύ ωραία στην παλιά τρύπα του Γκρασιάν. Χαμηλή μεταβίβαση. Περνάει από τον Κάμπορα. Τη διώχνει ο Φλίσκα στην μπάλα ψηλά. Αμέσως μετά ο Φλάβιο Σούταρ out. Στο 26ο λεπτό. Ο Γκρασιάν. Χαβίτο έξω για τον Νέτο. Πέρασε η μπάλα και πηγαίνει ο Φλάβιο να την γυρίσει. Τα κατάφερε. Έβαλε το πόδι του εκεί ο Κάμπορα και άλλαξε τροχιά, αλλά δεν ήταν κανείς να υποφεληθεί. Αράνο. Τη σέντρα του, πηγαίνει στη φάση ο Κάμπορα. Μπήκε ανάμεσα σε αμυντικό και goalkeeper. Νέο corner. Αν έχω μετρήσει καλά, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, είναι το 11ο του Άρη αυτό που εκτελέστηκε. Νέτο. Φερνάντες που έχει μείνει πίσω, βλέπετε. Έχουν ανέβει όλοι οι αμυντικοί μπροστά. Νέο γέμισμα. Ο Βάλας με το κεφάλι. Δεν έχει και πολύ δύναμη να τη βγάλει πιο μακριά την μπάλα. Την κερδίζει ο Αράνο. Πάνω στο Βάλα. Δεν πήρε ψωση η μπάλα. Πίσω ήταν και ο Αμπρέου και ο Κάμπορα. Και ο Νασούτη που έχει ανέβει στην επίθεση. Σαν επιθετικό και αυτό στα τελευταία λεπτά. Φλάβιο. Να ο Νασούτη τώρα. Είμαστε στο 87. 0-0 ο Άρης με τη Σκόντα Ξάνθης. Ένα παιχνίδι με πολλή αγωνία. Παλιά για τον Αμπρέου. Σηκωμένη σημαία του βοηθού. Τον σταματάει. Τώρα το είδες, φαίνεται να λέει ο Αμπρέου. Τι είναι offside. Είναι πίσω από όλη την άμυνα της Ξάνθης. Αλλά ο Αμπρέου έχει τα παράπονα του για την προηγούμενη φάση. Για την τραβηγμένη φανέλα στο 84 από το Βάλα. Εδώ δείτε πάλι. Να το, ναι. Έχει φανεί ακόμα και η ζώνη, βλέπετε, που φοράει στη μέση του Αμπρέου. Τον έχει γραπώσει από τη φανέλα ο Βάλας και σε όλη τη διαδρομή που τρέχουν τον κρατάει. Δεν τον έχει αφήσει καθόλου. Ο Στρμπά πέφτει από την κόντρα. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής, και βγαίνει ο Φλάβιο με τον Νέτο δίπλα του. Πάλι για τον Φλάβιο. Στο Χαβίτο. Με τον Τζάκι μπροστά. Κλείνει πολύ καλά ο αμυντικός της Ξάνθης. Παίζει επαναλαμβάνω, εξαιρετική άμυνα μέχρι εδώ. Αμπρέου δυνατά. Πήρε την κεφαλιά του Παπαδημητρίου out. Δεν κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα ο Ρουγάνος. Προς την εστία. Τη σήκωσε ψηλά και δεν ανησύχησε βέβαια τον Ξπούρνικ. 2,5 λεπτάκια της καθυστερήσης για το τέλος. Σε τεντωμένο σκηνή το παιχνίδι για γερά νεύρα και επειδή εδώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι φίλοι του Άρη στο γήπεδο, επαναλαμβάνω είναι κανένα 18, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και 20.000 κόσμους. Καταλαβαίνετε ότι τρώνε τα νύχια τους. Φερνάντες για τον Νέτο. Φλάβιο. Πάλι ο Φερνάντες. Αράνο. Σουτάρει ο Αργεντινός. Δεν είναι καλή η επιμέλησή του. Τέτοιες ώρες ψάχνεις κοντά στην περιοχή και όχι το τρίποντο. Είχε χώρο βέβαια ο Αράνο. Γκρασιάν περίμενε αριστερά, δυο κυνηγοί μες στην περιοχή. Και ο Αμπρέου. Και ο Κάμπορα. Να το ο Αράνο πάλι εδώ. Μαρκάρι, διώχνει ο Παπαδημητρίου. Θέλει να πάρει λίγο χρόνο Στρμπά και θα τον κερδίσει το χρόνο. Πήρε το φάουλο το Φερνάντες. Πήγε με πολύ δύναμη εδώ στο μαρκάρισμα. Έριξε κάτω τον Σλοβάκο. Καθαρό το φάουλο εδώ. Φτιάξε την μπάλα και εκτελέστε το. Κάνει νόημα ο Τριτσόνης παίκτης Ξάνθης γιατί αργούν. Το ρολόι του δείχνει ο Κάμπορα. Η θέση του ρολογιού μάλλον γιατί ρολόι ο Κάμπορα δεν φοράει βέβαια. Χτυπώντα το χέρι του για να κρατηθεί χρόνο. Γκρασιάν. Φερνάντες άλλαξε με το Φλάβιο, πλάγιο η μπάλα για τον Νέτο. Γυρίζει ο Νέτο. Συγκλίνει προς τον άξονα, την έβαλε μπροστά την μπάλα, δεν περνάει στον Κρασιάν. Σε μικρό χρόνο εκεί.
Ο Στρμπά που έχει κάνει για αυτός πάρα πολύ δουλειά ανασταλτικά. 4 λεπτά θα έχουμε επιπλέον χρόνο. Ξεκινάει σε κανένα 30 δευτερόλεπτα όπως βλέπετε. Πάνω στο Σταθάκι που δείχνει και αυτός κουρασμένος όπως όλοι οι αμυντικοί της Ξάνθης έχουν υπερβάλει αυτούς. Πέσουν υποπίεση εδώ και πολλά λεπτά, τα έχουν καταφέρει πολύ καλά. Μάλιστα μετά από ένα ιδιαίτερα πιεστικό τελευταίο δεκάλεπτο που έκανε ο Άρης. Εδώ ο Βάλλας με το κεφάλι πάνω στο Νέτο. Κακό κοντρόλ. Σπρώχνει ο Νέτο ο Λεωδίτης και δίνει φάουλ. Στο ένα αέριο γύρισμα του Λουτσιάνο. Για δείτε εδώ, Φλάβιο, όχι ο Νέτο. Ναι, ναι, έχει το χέρι του στην πλάτη του Λουτσιάνο. Τον έβγαλε από την τροχιά του φάουλ. Η ατυχία του Άρη είναι ότι στη φάση του 84ου λεπτού ούτε ο Τριτσόνης φαίνεται να έχει άποψη, γι' αυτό κοντοστέκεται και ρωτάει τον βοηθό του. Ούτε ο Φαντόπουλος, ο συγγνώμη, ο Φαντόπουλος απέναντι ο Ευθυμιάδης από την Πιερία, μπορεί να τον, διαφωτίσει και αυτός κοντοστέκεται τελικά. Με μικρή καθυστέρηση ο διαιτητής κατέληξε στο κόρνερ. Χαβίτο, πρώτου Φλάβιο βγάζει την μπάλα. Ο Φλίσκας την ελέγχει ο Νέτο. Παίζουμε όπως βλέπετε το πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Γκρασιάν. Η αλλαγή για το Φλάβιο. Πίσω για το Φερνάντες. Ο Λουτσιάνο τον ενοχλεί. Ο Φλάβιο. Ο Νέτο που είναι μόνος του. Πάει και ο Χαβίτο στην περιοχή. Δεν φτάνει η μπάλα στον Αμπρέου, τη βγάζει ο Βάλλας. Νέα σέντρα για τον Αμπρέου, κεφαλιά, πηγαίνει προς τα δίχτυα, γκολ! Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο δεύτερο λεπτό να καθυστερήσει με μια έξυπνη κεφαλιά του Αμπρέου. Και αποθεώνεται ο Λόκο Αμπρέου από τους συμπαίκτες του και τον κόσμο βέβαια, που δείχνει να λυτρώνεται. Μια πολύ δύσκολη κεφαλιά κόντρα στην κίνηση, στη μεγάλη γωνία του Ξπούρνη, κατάφερε με τον πολύ έξυπνο τρόπο που εκτέλεσε να κρεμάσει ακόμα και τον πανύψηλο αυστριακό goalkeeper της Ξάνθης. Που δείχνουν όλοι οι παίκτες τους απογοητευμένοι μετά από τέτοια προσπάθεια τόσο χρόνο με παίκτη λιγότερο, ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις πια εδώ, κοντράριο Αμπρέου την μπάλα, κρεμάει τον Σπούρνικ και πάλι εδώ το πολύ όμορφο γκολ που πετυχαίνει ο Λόκο Αμπρέου. Γίνεται ο πέμπτος παίκτης του Άρη που σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα, οδηγεί την ομάδα του σε μια τρίτη σερή νίκη στο Βικελίδης με ένα 0. Και πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα της Super League. Στο 92. Ο Αμπρέου που δικαίως διαμαρτυρήθηκε στο 84 για την κρατημένη φανέλα από τον Βάλλα και δεν πήρε το πέναλτι, εδώ εκτελεί. Αναλαμβάνω, εκτέλεση που θα μου επιτρέψετε να πω ότι θύμισε το μεγάλο Μπατιστούτα. Κόντρα στην σέντρα, στην κίνηση επάνω. Με ιδανικό τρόπο πέρασε την μπάλα από τον πανύψηλο Ξπούρνικ. Και συνεχίζει ο Άρης να πιέζει τον υπολοιπόμενο χρόνο που είναι ελάχιστος πλέον βέβαια. Νέα σέντρα από τον Γκρασιάν, απογοητευμένοι πλέον οι παίκτες του Ματζουράκη που έδωσαν μεγάλη μάχη. Προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν στο τέλος, ειδικά μετά το 75 που ανέβασε στροφές ο Άρης και άρχισε να πιέζει ασφυκτικά αφού ξόδεψε. Είναι αλήθεια περίπου ένα ημίωρο στην επανάληψη χωρίς να κάνει σπουδαία πράγματα. Νέτο. Χαβίτο. Σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι του Φερνάντες που ήταν κινητήριος μοχλός για τον Άρη με πινελιές από τον Γκρασιάν αλλά όχι μεγάλα πράγματα. Με βοήθεια του Κάμπορα από την ώρα που μπήκε στον αγώνα πήγε να βάλει και ένα εντυπωσιακό γκολ με τα κουνάκι στο 80 και το γκολ από τον Λόκο Αμπρέου, τον Σεμπαστιάν Λόκο Αμπρέου στο 92. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα του Τριτσόνη. Μέσα σε αποθέωση του κόσμου για την ομάδα του Άρη. Έξαλλους πανηγυρισμούς του Αμπρέου που τον βλέπετε εδώ, του χρυσού σκόρερ. Στην αγκαλιά του Φλάβιο και των υπολείπων. Πάμε αμέσως στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη. Ο Μαζίνιο δίπλα μας, ο προπονητής του Άρη, θρίλερ με ευτυχή κατάληξη. Μίστερ και κύριε Σύμπαρα, το κάνει φελισιτάρ ή το βγαίνει. Αλφινάν. Όμω, το και εσύ, το και. Παραπέμπει η φορά στα μουράγια και άι. Το και ο Ριβάλα έτσι, ο μπλοκ και μου γίνεται defensivo.
Pero gracias a Dios, en el momento justo, conseguimos marcar un gol importante. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ανθρώπινο τείχος, είχαμε δύο βράχοι μπροστά μας. Η ομάδα, η αντίπαλη πραγματικά αμύνθηκε πάρα πολύ καλά, έκανε ένα πάρα πολύ καλό μπλοκ, αλλά ξέραμε ότι έστω και στο τέλος θα έρθει κατάλληλη στιγμή και θα σκοράρουμε. Με γκολ του Αμπρέου, το περίμενα. Τον γκολ του Αμπρέου που εσπεράω. Todos nosotros esperamos, ¿no? Porque el jugador que tiene que marcar diferencia y hoy ha marcado. Όλη η ομάδα αυτό περιμένει, είναι ο ποδοσφαιριστής που θα κάνει τη διαφορά και θα ξεκινήσει να το κάνει από τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι δυνατόν να μη σκοράρει κάποια στιγμή ο Αμπρέου. Είναι μεγάλο center for. Είναι από τους παίκτες που με την παρουσία τους κοσμούν το ελληνικό πρωτάθλημα. Παναλαμβάνω με μια εκτέλεση που προσωπικά μου θύμισε τον μεγάλο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Κόντρα στην κίνηση στη σέντρα και φεύγοντας από την πίεση των αντιπάλων. Κοντράρει ιδανικά την μπάλα, την πλασάρει ουσιαστικά με το κεφάλι ψιλοκρεμαστά, την περνάει πάνω από τα χέρια του Κουστούρνικ που κάνει μια αρχική κίνηση να βγει. Δεν θα μπορούσε να προλάβει την μπάλα, γι' αυτό και κοντοστέκεται και είναι λίγα μέτρα έξω από την εστία. Όσα χρειαζόταν ένας έμπειρος φορ της κλάσης του Αμπρέου για να το κρεμάσει, όπως λέμε, να του περάσει την μπάλα από πάνω, να τη στείλει στην αριστερή του γωνία. Δείτε εδώ και πάλι. Α, αυτό ακριβώς. Ο Κουστούρνικ είναι λίγο έξω. Πάει να γυρίσει πίσω, δεν προλαβαίνει και ο Αμπρέου στέκεται σαν να λέει επιτέλους, τον βλέπετε εδώ. Περιμένει την αποθέωση από τους συμπαίκτες του και το κοινό και φωνάζει βάμος με τις γροθιές ψωμένες και δείχνοντας την καρδιά. 1-0 ο Άρης κερδίζει και τη Σκόντα όπως νίκησε και τον Ατρόμητο και τον Μπασιάνενα. 3-3 στο Βικελίδης. Ανεβαίνει στους 10 βαθμούς ο Άρης και ακούμε αμέσως στον Ευγένη Δαδαλιά. Ευγένη. Δίπλα μας είναι ο Θοδωρής Βασιλακάκης. Θοδωρή, ντεπούτο σήμερα για σένα με την ομάδα της Ξάνθης στη Σούπερ Λίγκα. Δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα. Πρώτη μου συμμετοχή όντως για φέτος με την καινούργια μου ομάδα. Εντάξει, το παιχνίδι ήμασταν πολύ κοντά στο να πάρουμε αυτό που θέλαμε. Ατυχήσαμε, μείναμε με 10 παίκτες στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Αναγκαστήκαμε, δώσαμε χώρο στον Άρη. Νομίζω ότι το παιχνίδι το ελέγχαμε στο να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ατυχήσαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Από εντάξει, την ικανότητα του Αμπρέου να σκοράρει το κεφάλι. Πιστεύω στο επόμενο παιχνίδι να είμαστε πιο τυχεροί να πάρουμε εμείς το τρίποντο. Συγχαρητήρια στον Άρη, καλή επιτυχία στην ομάδα μου και συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Πάμε αμέσως στον Παναγιώτη Στεφάνου. Ναι. Έλα, λοιπόν, Παναγιώτη. Ο Σεμπάστιαν Λόκο Αμπρέου, νομίζω η όψη του και μόνο τα λέει όλα. Άκουσε πολλά την προηγούμενη εβδομάδα. Λυτρώθηκε σήμερα. Ο ίστος μου κασκός σας, la última semana, nada más en tu cara se notó que como te salvaste en esa jornada. ¿Cómo te sientes? No, contento de ganar en casa y bueno, seguir con una mentalidad positiva y tratando de mejorar. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε ένα παιχνίδι μέσα στην έδρα μας. Πρέπει να τα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια στο Βικελίδης, το έχουμε πει από την αρχή. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Χρειαζόμαστε μια νοοτροπία, νικητή και να συνεχίσουμε έτσι. Αυτό το γκολ τον ξεκλειδώνει εντός εισαγωγικών. Για καλούς σας του Μαρκαδόρ, εσπεράμος που τους κόσμος μας. Bueno, lo importante siempre tener chance de gol. Cuando un delantero las tiene, es porque la está buscando. Había que afinar la puntería. Bueno, qué mejor momento que sobre la hora y en un partido que se estaba complicando. Το σημαντικό είναι να βρίσκεσαι πάντα στις φάσεις και να δημιουργείς φάσεις. Το γκολ είναι θέμα χρόνου να έρθει. Μέχρι τώρα εγώ ήμουνα στις φάσεις, έχασα κάποιες, αλλά ήμουνα πάντα εκεί και προσπαθούσα να βρίσκομαι μπροστά. Ευτυχώς ήρθε το γκολ σε ένα παιχνίδι που φαινόταν να γίνεται πολύ περίπλοκο. Πού το αφιερώνει? Αδόντε κέρδισε την Κάρεν, γκολ. A la gente, porque la verdad es muy lindo y emocionante jugar con este marco. Στους οπαδούς μας, γιατί είναι πραγματικά υπέροχοι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και από το χρυσό σκόρερ του Άρη στο 92. Έπρεπε να πούμε στις καθυστερήσεις για να λυτρωθεί ο κόσμος του Άρη, ο Αμπρέου που αποθεώνεται κατά την αποχώρησή του. Καθώς φεύγει τώρα τελευταίος από το γήπεδο για τα αποδυτήρια, μας έκανε την χαρά και την τιμή ως ο παίκτης που έκρινε το παιχνίδι να περιμένει να μείνει εκεί δίπλα στον Παναγιώτη Στεφάνου και να ακούσουμε τις απόψεις του. Πρώτο γκολ του Σεμπαστιάν Λόκο Αμπρέου στο πρωτάθλημα. Ο Άρης κερδίζει 1-0 τη Σκόντα που πάντως έπαιξε ηρωικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με παίχτη λιγότερο. Αυτό που μας δίνει, δύο βράχοι είχαν στηθεί μπροστά από την εστία του Κουστούρνικ. Είναι οι δύο ζώνες οι αμυντικές του Ματζουράκη. Έκανε δύσκολη τη ζωή των γηπεδούχων που εκτέλεσαν όπως βλέπετε 12 κόρνερ που πίεσαν πολύ, που προσπάθησαν. Δεν έκανε περισσότερα, ιδιαίτερα περισσότερα φάουλ η Σκόντα. Έπαιξε καθαρό αθλητικό παιχνίδι. Είχε και τις δικές της κόντρες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο βέβαια, καθώς στο δεύτερο με το αριθμητικό μειονέκτημα δεν ήταν δυνατό να σταθεί το ίδιο καλά επιθετικά. Έμεινε ο Πόη μόνος του μπροστά να παλεύει για να κρατήσει πίσω δύο αμυντικούς, για να μην ανέβει όλος ο Άρης στην περιοχή του Κουστούρνικ. Και εκεί που φαινόταν ότι θα την γλιτώσει η Σκόντα, εκεί που είχαν περάσει δηλαδή οι λίγες καλές στιγμές του Άρη μετά το ημίωρο της επανάληψης που ξόδεψε το χρόνο χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο, όταν και έχει ανεβάσει τροφές και πίεσε και φαίνεται να γλιτώνει Σκόντερ, ήρθε το γκολ από τον Αμπρέου για να κάνει το τελικό 1-0 και να στηθεί όπως βλέπετε πανηγύρι στις εξέδρες του Κλάδης Βικελίδης. Ολοκληρώνουμε τη μετάδοση από τον σκηνοθέτη μας τον Ηλία Σκαρόνη και τους συνοδέλφους τεχνικούς, από τον Ευγένη Δαδαλιάρα και τον Παναγιώτη
Στεφάνου που ήταν στον αγωνιστικό χώρο στο ρεπορτάζ των δύο ομάδων και τον Γιάννη Καραλή που ήταν στην περιγραφή. Να περάσετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.